κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι 5η 11 Ιανουαρίου και αρχίζει αμέσως τώρα η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Να δούμε μαζί τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων που δεσπόζουν της επικαιρότητας στην Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο και θα μας απασχολήσουν σήμερα. Προσφυγικό, κοινωνική Ευρώπη, κυπριακό και διεθνές δίκαιο στο Αιγαίο, τα κυριότερα σημεία της κοινής διακήρυξης της Συνόδου των Χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας παρέδωσε την ετήσια έκθεση του ο Γενικός Ελεκτής. Φορτηγό πλοίο με 29 κοντέινερ γεμάτα εκρηκτικά κατασχέθηκε στην Κρήτη. Είχε αποπλέψει από την Αλεξανδρέτα με προορισμό την Μισράτα. Συνελήφθη το πλήρωμα. Ενώπιον του Ανωτάτου η έφεση Ανδρέα Χρήστου για την πρωτόδικη απόφαση του εκλογοδικείου. Στο διεθνή χώρο Καλιφόρνια αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών. Δεκάδες αγνοούμενοι και τραυματίες. Τουλάχιστον 100 σπίτια έχουν βυθιστεί στη λάσπη και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις στην Τινησία. Οι πολίτες διαμαρτύρονται για τα νέα μέτρα λιτότητας που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Πρεμιέρα για τη Βουλγαρική Προεδρία. Η Σόφια γιορτάζει την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση. Μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο με το βρεφικό γάλα στη Γαλλία, καθώς πουλήθηκαν ποσότητες απαγορευμένου βρεφικού γάλακτος. Κινηματογραφική ληστεία στο ξενοδοχείο Ρίτσε του Παρισιού με λία κοσμήματα αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. 3 από τους 5 δράστες συνελήφθησαν. Επίσης, μαζί μας σήμερα στο στούντιο η πρόεδρος του ΚΙΦΑ Στέλλα Μιχαηλίδου, η δερματολόγος αφροδυσιολόγος Νικόλ Σακά για να μιλήσουμε για την ακμή και την αντιμετώπιση της και ο βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, για να συζητήσουμε μαζί του την επικαιρότητα. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι 5η, 11 Ιανουαρίου και σαν σήμερα το 1759 στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ιδρύεται η πρώτη Αμερικανική Εταιρεία Ασφάλειας Ζωής. Το 1915 η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας καλεί την Ελλάδα να πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1922 γίνεται η πρώτη επιτυχημένη θεραπεία κατά του διαβήτη με ινσουλίνη. Το 1941 Γερμανία και Ιταλία κηρύττουν πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1946 ιδρύεται UNICEF. Το 1949 καταγράφεται η πρώτη χιονόπτωση στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Το 1963 ανοίγει η πρώτη δισκοτέκ στο Λος Άντζελες. Το 1972 το Ανατολικό Πακιστάν μετονομάζεται σε Μπαγκλατές. Το 1989 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κάνει τη δήλωση ότι η χώρα έχει μεταβληθεί σε απέραντο φρενοκομείο. Για τις ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα Ρουσιά. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας παρέδωσε την ετήσια έκθεσή του το πρωί ο Γενικός Ελεκτής. Αλλαγή κουλτούρα στο πνεύμα τη ατιμορρησία που επικρατούσε στου δημόσιου υπαλλήλου, διαπιστώνει ο Γενικό Ελεγκτή τη Δημοκρατία Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίο επέδωσε σήμερα την ετήσια έκθεσή του για το 2016 στον πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρο είναι χάρη για το έργο του και σημείωσε την άψογη συνεργασία που έχουν παρά τι όποιε διαφωνίε είχαν ω προ τι αρμοδιότητε. Παραδίδοντα την έκθεση, ο κ. Μιχαηλίδη είπε πω ο όγκο τη έκθεση έχει μικρυνθεί κατά πολύ και ο λόγο είναι γιατί η υπηρεσία στη βάση εισήγησης των Βρετανών εμπειρογνώμων έχει αλλάξει την πρακτική ετοιμασία των θεμάτων και εκδίδει επιμέρους εκθέσεις για κάθε θέμα το οποίο ολοκληρώνει. Ως εκ τούτου, στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται, όπως είπε, ο κατάλογος των εκθέσεων που έχουν εκδοθεί, καθώς και η έκθεση ελέγχου επί της δημοσιονομικής έκθεσης που έχει εκδώσει η Γενική Λογίστρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας την παραδίδω και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την συνεργασία μας, είπε. Παραλαμβάνοντας την έκθεση, ο πρόεδρος Αναστασιάδης συνεχάρει τον κύριο Μιχαηλίδη για ακόμη μια φορά για το έργο της υπηρεσίας του. Ξέρετε πολύ καλά τις απόψεις μου, ξέρετε πολύ καλά τις θέσεις μου. Η άτεγκτη στάση είναι απαραίτητη προκειμένου να παταχθούν ή οποιασδήποτε καταχρήσεις, είτε εξουσίας είτε διασπάθησης δημοσίου χρήματος, ανέφερε.
Και αλλάζουμε θέμα, Κωνσταντίνα, τη στήριξή τους σε μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, επανέλαβαν οι ηγέτες των νοτίων χωρών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τέταρτη σύνοδο κορυφής. Όπως ανέφεραν Στέφανη, παρακολουθούμε στενά και επαναλαμβάνουμε την στήριξή μας για μια βιώσιμη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, που θα επανενώνει την Κύπρο και τον λαό της και που θα διασφαλίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα της Κύπρου, χωρίς εγγυήσεις αναφέρεται στην διακήρυξη της τέταρτης συνόδου κορυφής των 7 νοτιών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη Ρώμη. Στη διακήρυξη προστίθεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη διευθέτηση και η ιδιότητά της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την καλύτερη διασφάλιση για μια επανενωμένη Κύπρο. Τις τουρκικές παραβιάσεις που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία στην ΑΟΣ της, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Σύνοδο του Νότου. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της τέταρτης Συνόδου Κορυφής των Ηγετών, που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλική Πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την συζήτηση που διεξήχθη, όπως ανέφερε, πριν την Σύνοδο της 23ης Φεβρουαρίου, επί σειράς θεμάτων που περιλαμβάνονται και στο κοινό ανακοινωθέν της Ρώμης. Παράλληλα, εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την κατανόηση που είχε από τους άλλους ηγέτες σε ό,τι αφορά την ύπαρξη και την ενίσχυση μιας ακόμη καλύτερης Ευρώπης, κάτι που παρεμποδίζεται ή μειώνεται, όπως είπε, από την συνέχιση ενός ευρωπαϊκού προβλήματος που παραμένει εδώ και 44 χρόνια άλυτο. Καταλήγοντας, ο πρόεδρος είπε ότι προσβλέπει η Κύπρος να φιλοξενήσει την 5η Σύνοδο των 7 πάρα πολύ σύντομα, εντός του Μαρτίου του αργότερο. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκφράζουμε την ικανοποίηση για τα θετικά αποτελέσματα που είχαν τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί μέχρι στιγμής. Εν τούτης δεν πάβουμε να έχουμε ανησυχίες όσον αφορά τις μεταναστευτικές όδους και τις ροές που διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιλογές των διακινητών, κάτι που επιβάλλει επαγρύπνηση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι διαπιστώσαμε ότι απαιτείται η αλληλεγγύη εις το έπακρον όσον αφορά τουλάχιστον την στήριξη των χωρών της πρώτης γραμμής που δέχονται και τις ροές των μεταναστών. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους αρχηγούς για τις εξελίξεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, τις ανακαλύψεις στην περιοχή που αποτελούν πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και που με το EastMed, τον αγωγό του EastMed, πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρουν μια πηγή ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα βεβαίως δεν παρέλειψα να επισημάνω και τις παραβιάσεις που δεχόμαστε στην ενάσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σαν αποτέλεσμα παρανόμων ενεργειών που δυστυχώς παρατηρούνται από πλευράς Τουρκίας. Τη σημασία της εξεύρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό υπογράμμισε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των 7 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, οι 7 ηγέτες συζήτησαν για τις διεθνείς και τις περιφερειακές εξελίξεις, εξελίξεις τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δώσει το στίγμα της υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της επίλυσης κρίσεων σε όλα τα σημαντικά μέτωπα που ανοίγονται ειδικά στην περιοχή μας, ειδικά στη Μεσόγειο. Από πλευράς μας υπογραμμίσαμε, ανέφερε, ειδικότερα την σημασία δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό και την ανάγκη η θάλασσα του Αιγαίου να είναι μια θάλασσα συνεργασίας και ειρήνης. Άλλωστε, όλο ένα και περισσότερο στο Αιγαίο βασίζεται και η ευρωπαϊκή ασφάλεια και να είναι μια περιοχή ειρήνης και συνεργασίας χωρίς απειλές, όπου το διεθνές δίκαιο θα γίνεται σεβαστό από όλους τους γειτονές μας, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και να αλλάξουμε θέμα τώρα, Κωνσταντίνα. Πέρασμα από την Κύπρο και μάλιστα δύο φορές έκανε το πλοίο βόμβα που κατασχέθηκε από τις ελληνικές αρχές.
Δύο φορές, όπως προανέφερε Στέφανη, στην Κύπρο, στα λιμάνια της Λιμεσού και της Λάρνακας, τα Χριστούγεννα έδεσε στη σιτία της Κρήτης για 5 ημέρες πριν καταλήξει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο λόγος για το φορτηγό πλοίο Ανδρομέδα Σημαίας Τανζανίας, που κατασχέθηκε από τις ελληνικές αρχές μετά από επέμβαση των ειδικών δυνάμεων του λιμενικού σώματος, καθώς σε αυτό υπάρχουν 410 τόνοι εκρηκτικών σε 29 εμπορευματοκιβώτια, τα οποία φορτώθηκαν σε λιμάνι της Τουρκίας με προορισμό τη Λιβύη. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα της Ελλάδας, απασφαλίστηκε μια κινητή βόμβα που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για τους ανθρώπους και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μια πλωτή βόμβα που περιφερόταν στην Ανατολική Μεσόγειο από τα τέλη Νοεμβρίου για να καταλήξει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Το Ανδρομέδα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πλοιοκτήτριας εταιρείας Ανδρομέδα Shipping, δεν κατάφερε να περάσει την διόρυγα του Σουέζ με προορισμό το Τζιμπουτί και το Όμαν. Οι Τούρκοι ναυλωτές δεν πλήρωσαν τα 440.000 δολάρια βάσει συμφωνητικού, με αποτέλεσμα από τις 25 Νοεμβρίου το πλοίο βόμβα να τριγυρνάει στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Πήγε δύο φορές στην Κύπρο, στα λιμάνια της Λεμεσού και της Λάρνακας, τα Χριστούγεννα έδεσε στη σιτία για 5 ημέρες πριν καταλήξει στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά την επιχείρηση του λιμενικού. Έφεση εναντίον της καταδίκης και της ποινής που της επιβλήθηκε στις 5 Ιανουαρίου από το Κακουργείο Δικαίου Λευκοσίας καταχώρησε η Τράπεζα Κύπρου. Η Τράπεζα Κύπρου καταχώρησε έφεση εναντίον της καταδίκης και της ποινής που της επιβλήθηκε στις 5 Ιανουαρίου από το Κακουργείο Δικαίου Λευκοσίας. Το Κακουργείο Δικαίου επέβαλε πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου, δημόσια εταιρεία Limited, για την καταδίκη της βάσει του περί πράξεων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς νόμου. Η Τράπεζα καταδικάστηκε και της επιβλήθηκε ποινή ως ανωτέρω 11 παραπλανητικών δηλώσεων αναφορικά με την κεφαλιακή της θέση που έγιναν στις 19 Ιουνίου 2012 στην ετήσια γενική συνέλευσή της από τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, δηλαδή η ευθύνη της είναι δευτερογενής και εξαναγωγής. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε την έκδοση διατάγματος κράτησης 7 ημερών τριών προσώπων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Τρίτη ως ύποπτοι για υποθέσεις πώλησης παράνομου σήματος συνδρομητικών καναλιών σε διάφορες χώρες. Το δικαστήριο είχε συνέλθει χθες σε πολύ ωραία συνεδρία για εξέταση του αιτήματος της αστυνομίας για κράτηση των τριών προσώπων και επεφύλαξε την ανακοίνωση της απόφασής του για σήμερα. Οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίας 48 και 52 χρόνων από τη Λεμεσό και ένας 38χρονος από τη Λάρνακα, θεωρήθηκαν ύποπτοι από την αστυνομία για διερευνόμενες υποθέσεις που αφορούν παράνομο διαμοιρασμό σήματος συνδρομητικών καναλιών, παράνομη κατοχή κεντρικών εξυπηρετητών σερβερ. Τα αδικήματα διαπράττονταν εδώ και χρόνια μέχρι και την 9η Ιανουαρίου 2018 στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Ολλανδία. Σεβαστή η απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση Λοϊζίδου μετά η ουσία δηλώνει η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σεβαστή απόφαση του δικαστηρίου στην απόφαση Λοϊζίδου μετά από την ουσία δηλώνει η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στον πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του δικαστηρίου στάθηκε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαίδου, κληθείς να σχολιάσει την έκδοση χθες απαγορευτικού διατάγματος για την δημοσίευση ή αναδημοσίευση του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων της ανώτερης εισαγγελέως της Δημοκρατίας Ελένης Λοϊζίδου. Θέλω να πιστεύω, ανέφερε, ότι στην ουσία η υπόθεση θα δει με περισσότερη λεπτομέρεια τα θέματα προσωπικών δεδομένων, σημείωσε, κληθείς να σχολιάσει το προσωρινό διάταγμα που εξέδωσε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας. Η κυρία Λοϊζίδου ανέφερε ότι είναι ένα προσωρινό διάταγμα. Σεβαστή απόφαση του δικαστηρίου δεν θα ήταν σωστό και δεν επιτρέπεται να σχολιάζουμε αποφάσεις άλλων εξουσιών. Υπάρχει, πρόσθεσε, πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα, η Επίτροπος σημείωσε ότι θέλει να πιστεύει ότι στην ουσία της η υπόθεση, όταν εκδικαστεί, θα δει με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια τα θέματα προσωπικών δεδομένων. Και να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου, η έφεση που κατατέθηκε από τους δικηγόρους του τέως Δημάρχου Λεμεσού Ανδρέα Χρήστου κατά της πρωτόδικης απόφασης του εκλογοδικείου που απέρριψε την εκλογική αίτηση για επανακαταμέτρηση των ψήφων των δημοτικών εκλογών στον Δήμο Λεμεσού.
Το εκλογοδικείο είχε απορρίψει στις 30 Νοεμβρίου του 2017 την αίτηση για επανακαταμέτρηση των ψήφων των δημοτικών εκλογών της 18ης Δεκεμβρίου του 2016 στον Δήμο Λεμεσού, αναφέροντας πως δεν στοιχειοθετείται το βασικό αίτημα για την παροχή των αιτούμενων θεραπείων, είτε για καταμέτρηση των ψήφων, είτε για άλλες θεραπείες που ζήτησαν οι δικηγόροι των αιτητών. Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση της εκλογικής αίτησης από το εκλογοδικείο, που κατατέθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2017 από πλευράς του τέος Δημάρχου Ανδρέα Χρήστου και 5 δημοτών που στήριξαν την υποψηφιότητά του, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες, σύμφωνα με την νομοθεσία. Στέφανη, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής από την εσωτερική επικαιρότητα. Ο λόγος και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνα Ρουσιά, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα με το πλοίο βόμβα Ανδρομέδα, το οποίο περιφερόταν στη Μεσόγειο από τις 25 Νοεμβρίου. Μάλιστα, έχει προσεγγίσει τα Αγκυροβόλια, Λάρνακας και Λεμεσού. Είναι μαζί μας η διευθύντρια της Αρχής Ελλημένων, η κυρία Ανθή Κληρίδου. Κυρία Κληρίδου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πείτε μας πως η Αρχή Λιμένων αντιμετώπισε το περιστατικό με το πλοίο βόμβα. Θα σας πω ευχαρίστως. Πρόκειται για το πλοίο Ανδρομέδα, το οποίο είχε φορτώσει εκρηκτικά από την Τουρκία με προορισμό τη Λιβύη. Κατά τη διάρκεια του πλούμ και κοντά στην Κύπρο, ένας ναυτικός του πληρώματος παρουσίασε καρδιακό επεισόδιο και ζήτησε λιμενισμό σε κυπριακό λιμάνι. Η Αρχή Λιμένων αμέσως εντόπισε ότι το συγκεκριμένο πλοίο είχε ένα απαγορευτικό για λιμενισμό στα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση του Μνημονίου Παρισίων. Και η Αρχή Λιμένων ειδοποίησε αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Maritime Safety Agency, που είναι η αρμόδια για να διαχειρίζεται αυτές τις περιπτώσεις. Ακολούθως δέχτηκε σαφείς οδηγίες από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, που είναι η αρμόδια αρχή του κράτους, και το οποίο επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η Αρχή Λιμένων αποδεχτεί, όχι στο λιμάνι, αλλά στο αγκυροβόλιο της Λάρνακας, το συγκεκριμένο πλοίο, ώστε να κατεβεί ο ασθενής. Αυτό πραγματοποιήθηκε τα μεθάνυχτα της 3ης Δεκεμβρίου και την επομένη πρωί, 4ης Δεκεμβρίου, έφυγε από το αγκυροβόλιο της Λάρνακας. Ακολούθως στις 6 του Δεκέμβρη, και κατόπιν πάλιν οδηγιών από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και από τη Λιμενική Αστυνομία, η Αρχή Λιμένων δέχτηκε στο αγκυροβόλιο του λιμανιού της Λεμεσού το πλοίο Ανδρομέδα για παραλαβή του ναυτικού που είχε ασθενήσει και για πετρέλευση του πλοίου και ακολούθως το πλοίο απέπλευσε. Μάλιστα. Βασικά ήταν λόγω ασθένειας του μέλους του πληρώματος για να αποβιβαστεί την πρώτη φορά και να επιβιβαστεί το αγκυροβόλιο, όπως συμβαίνει και σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Υπάρχουν ζώνες ειδικές για καταφύγιο αυτών των πλοίων τα οποία είναι με επικίνδυνο φορτίο, ώστε να μην εγκυμονεί οποιοδήποτε κινδύνο στις γύρω περιοχές. Υπήρξαν και άλλα τέτοια περιστατικά που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας από τότε, γιατί αν δεν γινόταν τώρα η κατάσχεση από το ελληνικό λιμενικό σώμα, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ, δεν θα το γνωρίζαμε. Όχι, η Αρχή Λιμένων δεν θα δεχόταν λιμενισμό αυτού του πλοίου, διότι είναι απαγορευμένο για λιμενισμό στα κυπριακά λιμάνια. Η Αρχή Λιμένων σέβεται τις συνθήκες των Παρισίων. Συνεπώς δεν υπήρχε περίπτωση εκτός για ανθρωπιστικούς λόγους και εφόσον έλαβαν οδηγίες από την αρμόδια αρχή του κράτους που συνεννοήθηκε και με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους να δεχτεί τον λιμενισμό, όχι σε λιμάνι, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο είναι πολύ μακριά από το λιμάνι και από τις παράκτιες περιοχές. Γιατί πρόκειται για μια κινητή βόμβα που θα έχει και απρόβλεπτες συνέπειες. Έχει ενεργήσει η Αρχή Λιμένων στη βάση όλων των νομοτυπών διαδικασιών που εφαρμόζονται και διεθνώς και λήφθηκαν πραγματικά όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες συνέπειες. Μάλιστα, κύριε Κληρίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε τώρα στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Είναι μαζί μας ο βοηθός εκπρόσωπος τύπου. Κύριε Στυλιανού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πούμε τα νεότερα για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό. Έγιναν ιστοπαθολογικές εξετάσεις και δείχνουν μάλλον ότι πρόκειται για ευρωπαϊκής καταγωγής. Ναι, εξ όσων έχουν αναφέρει και οι ιατροδικαστές, πρόκειται για βρέφος λευκού χρώματος, καυκάσιας καταγωγής όπως
αναφέρεται. Όμως δεν γνωρίζουμε την ακριβή εθνικότητα του βρέφους. Επίσης να πούμε ότι αναμένονται και άλλα αποτελέσματα τα οποία ίσως καταδείξουν και την αιτία του θανάτου. Όμως αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε, αναμένοντας και τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων, αλλά και τα αποτελέσματα της διερεύνησης της υπόθεσης. Οι δικές σας οι έρευνες που βρίσκονται... Να αναφέρω ότι, εντάξει, αναμένοντας και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων, αλλά και λαμβάνοντας και περαιτέρω καταθέσεις, ευελπιστούμε ότι ίσως οδηγηθούμε κάπου. Να πούμε ότι οι πληροφορίες έρχονται από πολίτες, έχουν διερευνηθεί χωρίς όμως δυστυχώς μέχρι στιγμή να προκύψει κάτι. Έχουμε εντάξει και την κοινοτική αστυνόμευση, τα μέλη μας, σε αυτή την προσπάθεια για εντοπισμό κυρίως της μητέρας και των όποιων εμπλεκομένων στην υπόθεση. Έχει ζητηθεί και η συνδρομή του παρατηρητή της γειτονιάς και ευελπιστούμε ότι ίσως βοηθήσουν και το κοινό με κάποιες πληροφορίες. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, κύριε Στυλιανού. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε την έκδοση διδάγματος κράτησης 7 ημερών των τριών προσώπων που συνελήφθησαν για το παράνομα Dream Box. Ναι. Να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έγιναν όσον αφορά το είδος της σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει αναφερθεί. Καλύπτει χώρες η Κύπρος, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ολλανδία. Αφορά παράνομο διαμοιρασμό σήματος συνδρομικών καναλιών. Υπολείπεται τεράστιο ανακριτικό έργο να γίνει, λήψη καταθέσεων, ως επίσης και εξετάσεις όσον αφορά τα τεκμήρια που έχουν παραληφθεί. Ας θυμίσουμε ότι έχουν παραληφθεί και υπολογιστές, σερβερ, σκληροί δίσκοι, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κινητά τηλέφωνα, πολλά έγγραφα με σημειώσεις που αφορούν και πελάτες και συνεργάτες. Αυτό θα φανεί και από την αξιολόγηση των εγγράφων αυτών. Σίγουρα υπάρχει πλήρης συντονισμός και συνεργασία με την Europol και τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Θα γίνουν σίγουρα οι έρευνες, θα συνεχιστούν και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Θα δούμε στην πορεία των ανακρίσεων αν χρειαστεί να ζητηθεί η κράτηση των τριών υπόπτων και άλλες μέρες. Προς το παρόν έχει εκδοθεί διάταγμα για 7 μέρες. Εμείς θα συνεχίσουμε με τη διερεύνηση και βλέπουμε. Μάλιστα. Τώρα πάμε και στην αστυνομική έφοδο σε δύο φροντιστήρια στη Λάρνακα τα οποία λειτουργούσαν παράνομα. Αυτό έγινε χθες το απόγευμα. Μετά από πληροφορία που είχε διαβεβαιωθεί στην αστυνομία από το Υπουργείο Παιδείας, αξιολογήθηκε αυτή η πληροφορία. Είχαν εκδοθεί σχετικά εντάλματα έρευνας για δύο χώρους στην Αραδίπου. Έγιναν οι έρευνες, έχουν παραληφθεί κάποια τεκμήρια, έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των φροντιστηρίων αυτών. Έχουν εντοπιστεί τόσο μαθητές όσο και καθηγητές εν ώρα διδασκαλίας. Αναμένουμε να ληφθούν σίγουρα καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους, να συμπληρωθούν οι φακέλοι όσον αφορά τις υποθέσεις, να διαβαστούν για ποινική δίωξη. Μάλιστα. Έγινε και σύλληψη ενός ατόμου, κύριε Στυλιανού, για τις πρόσφατες ληστείες σε περίπτερα στη Λεμεσό. Ναι, σήμερα το πρωί γύρω στις 9.30 συνελήφθηκε 31χρονος στη Λεμεσό, ο οποίος καταζητείται από την περασμένη Δευτέρα με βάση μαρτυρία που είχε προκύψει εναντίον του. Η μαρτυρία αφορά δύο περιπτώσεις ληστείων σε περίπτερα. Η πρώτη έγινε την περασμένη Παρασκευή 5 πρώτου και η δεύτερη τη Δευτέρα 8 πρώτου, όπου είχαν κλαπεί χρηματικά ποσά, λαχεία και καπνικά προϊόντα. Και κλείνοντας να σας ρωτήσω, κύριε Στυλιανού, υπήρχαν δύο άτομα τα οποία είχαν εξαφανιστεί από ιδρύματα στην Λεμεσό, έχουν εντοπιστεί ή όχι? Όσον αφορά το ένα εκ των δύο, από τις πρώτες πληροφορίες έχει εντοπιστεί. Αναμένεται να διακριβωθεί αυτό και από τους εξεταστές, οι οποίοι έχουν μεταβεί στο χώρο που αναφέρθηκε ότι εντοπίστηκε, για να διασταυρωθεί αυτή η πληροφορία. Το άλλο άτομο, όχι ακόμα. Για το άλλο άτομο δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση αν εντοπίστηκε ή όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Πήρε φωτιά χθες ο τομέας της υγείας με αφορμή την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Λευκοσίας. Υπουργός Υγείας Πασική, Παγκύπρος Ιατρικός Σύλλογος και οι οργανωμένοι ασθενείς αντάλλασαν μέσω αιχμηρών δηλώσεων τα πειρά τους. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Είναι μαζί μας τώρα ο πρόεδρος της Πασική, κύριε Κούμα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σε μια προσπάθεια, θα λέγαμε, να κατευνάσουν τα πνεύματα, ο Υπουργός Υγείας σας προσκάλεσε χθες σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα υπό την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, την κυρία Χριστίνα Γιαννάκη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης, αυτής της συνάντησης? Το αποτέλεσμα έχει εξελιχθεί σήμερα για μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Ότι θα αγοραστούν υπηρεσίες από ένα γιατρό εντατικολόγο μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου και ένας γιατρός, ένας εκ των εντριών, θα γίνει εσωτερική μετακίνηση, όχι τοποθέτηση όπως ήταν το αρχικό, ώστε να καλύψει αριθμών εφημεριών και εργασίες της καθημερινότητας. Ένας γιατρός ή δύο, για να καταλάβουμε. Ναι. Στους τέσσερις από Δευτέρα θα έχουμε ακόμα δύο γιατρούς. Ακόμα δύο. Ο ένας είναι ιδιώτης από τον οποίο θα αγοραστούν οι υπηρεσίες. Ναι, ο ένας είναι ιδιώτης. Και ο άλλος... Ναι. Ο άλλος είναι γιατρός του δημοσίου. Είναι ένας εκ των τριών οι οποίοι καλέστηκαν. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια να τοποθετηθεί. Απλώς θα γίνει μια εσωτερική μετάθεση. Μάλιστα. Είναι ένα σενάριο το οποίο βολεύει για το καλό των ασθενών. Έπαιξαν ρόλο τα οικονομικά κίνητρα τα οποία τέθηκαν ενώπιον σας για αυτή τη μετακίνηση. Τα οικονομικά κίνητρα θα παραχωρηθούν όχι μόνο στους συγκεκριμένους γιατρούς, αλλά σε όλους τους γιατρούς της εντατικής. Ήταν ένα πράγμα το οποίο συζητούσα νωρίτερα. Δεν ήταν αποτέλεσμα, μάλλον ήταν αποτέλεσμα χθες, αλλά είχε μπει στο τραπέζι νωρίτερα, όταν συζητούν κάποια θέματα για την εντατική. Τη μία στιγμή πρέπει να πω ότι ως Πασική σημαίνει ότι υποστηρίζουμε απόλυτα αυτές τις λύσεις. Όμως, λόγω των χειρισμών του Υπουργείου που μας έχουν φέρει σε κρίσιμη κατάσταση για το καλό των ασθενών, ναι, αποδείξαμε για ακόμη μια φορά, διαμεσολαβήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις, ώστε ναι, να επιτευχθεί αυτό για το καλό των ασθενών και των απομείναντων εντατικολόγων, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να αντέξουν αυτή την κατάσταση. Και πρέπει αυτό να είναι απολύτω. Άρα το κάνετε για το καλό των ασθενών, κύριε Κούμα, ενώ η συντεχνία σας δεν είναι ευχαριστημένη με αυτά τα μέτρα. Οι λύσεις αυτές, να αγοράζουμε υπηρεσίες, να κάνουμε εσωτερικές μεταθέσεις, δεν είναι ευκαιριακές, είναι πρόσκαιρες, όπως θέλετε ονομάστε τις. Εμείς έχουμε συμφωνήσει ότι ναι, μας δίνεται χρόνος τώρα ανάσα να μην κινδυνεύσουμε ασθενείς, αλλά επιτέλους σαν να καθίσουμε οι φορείς όλοι και να αποφασίσουμε ένα μοντέλο για την εντατική, το οποίο θα είναι βιώσιμο και μακροχρόνιο. Το ερώτημα είναι όμως, γιατί η χθεσινή σύσκεψη έπρεπε να γίνει χθες, όταν είχαμε ήδη τη σιλιά στον λεμόνο λήψη? Έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι προφανώς. Ναι. Το γνωρίζαμε, το Υπουργείο το γνώριζε εδώ και τρεις μήνες. Ακούαμε απλώς τοποθετήσεις και διαβεβαιώσεις. Όχι, όλα θα πάνε όλα καλά. Στο τέλος της ημέρας, αυτοί που καλέστηκαν να τα αντιμετωπίσουν από την 1η του Δεκέμβρη, 4 γιατροί ήταν οι γιατροί της εντατικής, με επιπτώσεις στους ασθενείς. Έπρεπε να λυθεί. Όταν εμείς τους καλούσαμε σε διάλογο, μάλιστα κανένα δεν μας απάντησε. Μάλιστα, ακούσαμε και το περιβόητο τι θα καλούμε για κάθε απόφαση μας στην Πασική. Η Πασική ακόμα μια φορά απόδειξε ότι δεν είμαστε μόνο συνδικαλιστικό όργανο. Έχουμε φορά από τα υπόλοιπα. Είμαστε γιατροί. Κύριε Κούμα, αφήνετε υπονοούμενα για προεκλογικές σκοπιμότητες που πάρθηκε τώρα αυτή η απόφαση? Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν προεκλογικές σκοπιμότητες, ούτε μας ενδιαφέρουν. Εμάς μας ενδιαφέρει ο ασθενής και να έχουμε εμείς οι γιατροί που έχουμε την ευθύνη και συνθήκες ώστε να θεραπεύσουμε τον ασθενή. Την ευθύνη στο τέλος της ημέρας κανένας δεν την έχει προεκλογικά ούτε μετοεκλογικά. Την έχουν μόνο οι γιατροί. Καλή αργά παρά ποτέ, τουλάχιστον έχει γίνει μία αρχή, θα λέγαμε εμείς, σαν παρατηρητές. Έχει γίνει μία αρχή, το τονίζω, είναι μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου.
έχουμε περιθώριο να καθίσουμε και να αρχίσουμε από εδώ την αυτονόμηση, αφού σήμερα συνήλθε για πρώτη φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει αυτονόμηση. Να κάνουμε σωστές δομές, να γνωρίζει και η υπηρεσία και ο γιατρός τα καθήκοντά μας, τη θέση μας προς όφελος των ασθενών. Αλλά το σύστημα που θα πρέπει να δημιουργηθεί και θα διασφαλίσει επιτυχία και βιωσιμότητα της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων περνά μέσα από ένα σωστό εργασιακό περιβάλλον για τους γιατρούς, μέσα από σωστές δομές. Ναι. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω λίγο και την ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΗ, κύριε Κούμα, η οποία έχει διαχωρίσει τη θέση της, αναφέροντας ότι είναι υποχρέωση όλων να στηρίξουν τον διοριστέν διοικητικό συμβούλιο του αυτόνομου οργανισμού που θα υποπτεύει την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, τονίζοντας ότι δεν φέρει ένσταση στην μετάκληση ξένων ιατρών, εκεί που αποδεδειγμένα υπάρχουν ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από υπηρετούντες ιατρούς, και κάνει έκκληση να αποφεύγονται οι αχρίαστες αντιπαραθέσεις. Δεν την έχω διαβάσει, αλλά από αυτά που μου διαβάσετε δεν αντιλαμβάνομαι που έχει διαχωριστεί η θέση της ΠΑΣΥΔΗ. Η ανακοίνωση, η κοινή που εκδόθηκε, δεν νομίζω να κινείται σε αντίθετο πνεύμα από αυτό. Κανένας δεν είπε ότι δεν μπορούν να έρθουν γιατροί, αλλά οι γιατροί που θα έρθουν πρέπει να είναι στη βάση μια συντονισμένη, προγραμματισμένη ενέργεια. Γνωρίζει το Υπουργείο, υπάρχουν δομές, γνωρίζει ποιος σου καλέσει. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να γίνουν σωστά βήματα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Κούμα, για την παρέμβαση αυτή. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Μάριο Καμιναρίδη. Είναι τηλεφωνικός μαζί μας σήμερα. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυκρή. Να ξεκινήσουμε, Μάριε, με την έκθεση του Γενικού Ελεκτή, η οποία παραδόθηκε από τον ίδιο στα χέρια του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άψοχη η συνεργασία μεταξύ του Γενικού Ελεκτή και του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Νίκου Αναστασιάδη, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χαιρέτησε και το έργο του κυρίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη για την έκθεση του. Όπως έχουμε προαναφέρει, η έκθεση του είναι περίπου 50 σελίδες. Μια μικρή έκθεση για όλα τα γεγονότα και όλες οι ειδικές εκθέσεις που έχει ετοιμαστεί από την υπηρεσία του Γενικού Ελεκτή για το 2016. Πάρα πολλά αυτές, θέλω να πω ότι είχαν και αρκετό καιρό στη δημοσιότητα ειδικές εκθέσεις για το Υπουργείο Εξωτερικών, για τη ΣΥΤΑ, για το ΠΑΠ, ειδικές εκθέσεις και για το λιμάνι Λεμεσού. Μιλάμε ότι το 2016 ο κύριος Οδυσσέας και η υπηρεσία του και οι συνεργάτες του εκεί όντως έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, και κάποτε χρειάζεται να διούμε τα σήμα προς καλές δουλειές, ειδικά στην ηλεκτρική υπηρεσία. Και βεβαίως αναμένουμε τώρα πλέον να πούμε και να δούμε ειδικά σε άλλες εκθέσεις, οι οποίες δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας για το 2016. Όμως είμαι σίγουρος και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε καλές εξελίξεις για να αναγνώσουμε και στους φίλους τηλεθεατές. Πλέον ο κύριος Γενικός Ελεκτής έχει αναφέρει ότι φαίνεται μια αλλαγή κουλτούρας, και αυτό ειδικά μετά και από το whistleblowing, αυτός που ενημερώνει τη Γενική Ελέκτρια, ενημερώνει τον Γενικό Ελεκτή και την υπηρεσία του για ενδεχομένως διάσπαση δημοσίου χρήματος σε κάποια υπηρεσία, και με μια καταγγελία προς τον Γενικό Ελεκτή ή και την υπηρεσία του, πλέον οι αρμόδιοι εκεί εξετάζουν όλα τα θέματα. Στέφανη. Μάρι, να πάμε τώρα για την Σύνοδο των 7 του Νότου, όπου εκεί ένα από τα θέματα της ατζέντας ήταν και το Κυπριακό, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, και το Κυπριακό ήταν εκεί στην ατζέντα, και αναμένουμε να έχουμε περισσότερες εξελίξεις στο θέμα των αυτών. Στέφανη, να αναφέρω ότι εντάχει ότι στηρίζουν μια λύση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, όμως υπάρχει μια διαφορά εντύπωση λέξεων, Στέφανη. Mm-hmm. Και να ολοκληρώσουμε, Μάριε, με τις καινούργιες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του κυρίου Τσαβουσόγλου, ότι οι Ελληνοκύπροι δεν θέλουν διζωνική λύση. Ναι, ο κύριος Τσαβούσογλου ακόμα μια φορά έχει κάνει το φαύμα του, ειδικά για το Κυπριακό, με μια ανακοίνωση που προτείνει τους ψευτολεγόμενους
εκπροσώπους του κατοχικού καθεστώς που εκλεήκαν σε παράνομες εκλογές την περασμένη Κυριακή, να συσταθεί μια λεγόμενη κυβέρνηση και να συνεργαστούν, γιατί το 2018 θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για την Κύπρο. Κάνει αναφορές για την απαράδεκτη στάση των Ελληνοκυπρίων για το στάτος στο ναυάγιο στο Κράνς Μοντάνα. Επίσης κάνει και αναφορές για τη Γενέβη αρχές του Γενάρη του 2017, όπου είχαμε την πρώτη διεθνή διάσκεψη εκεί, ότι οι Ελληνοκύπροι από εκεί πλέον εφάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι για λύση, και πλέον κάνει μια αναφορά που την οποία την έχει επαναλάβει, αυτή η αναφορά που έχει κάνει και στη διάσκεψη τύπου στην Ελβετία, εκεί στο φέρετρο στο Κράνς Μοντάνα, όπου έκανε μια αναφορά για αλλαγή παραμέτρους και κάνει ακριβώς λέξη προς λέξη την ίδια αναφορά, και γι' αυτό αναμένει να δει και αυτός από αυτοί που θα καθιστούν στο παράνομο καθεστώς και να μπουν στη λεγόμενη Βουλή εκεί. Πλέον αναμένει και από αυτούς να δουν πώς προχωρούν με το Κυπριακό και αν χρειάζεται αλλαγή παραμέτρους για το Κυπριακό, Στέφανη. Μάρια Καμεναρίδη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να μάθουμε τώρα τα νέα από τις υπόλοιπες επαρχίες, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Λάρνακα και στην Μαρίσα Βράμα. Μαρίσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με τον 26χρονο οδηγό, ο οποίος συγκρούστηκε με περιπολικό και εγκατέλειψε τη σκηνή. Ακριβώς, Στέφανη, τροχαία αδικήματα, μεταξύ των οποίων ζημιά σε υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας, εγκατάλειψη σκηνής και αλόχιστης και επικίνδυνης οδήγησης, διερευνά εναντίον 26χρονου η τροχαία Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 5 το απόγευμα χθες, μελετησικά εντόπισαν όχημα στην περιοχή του σταδίου Αντώνης του Παντοπούλου στη Λάρνακα, του οποίου ο οδηγός πιθανολογήθηκε ότι είχε στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, όταν μέλος της ΙΚΑΝ πλησίασε το ύποπτο όχημα με σκοπό να διενεργήσει έρευνα, ο οδηγός φέρεται να κινήθηκε με όπισθεν, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο πίσω του, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο νεαρός διέφυγε, όμως όταν τον εντόπισαν παραδέχτηκε τα αδικήματα τα οποία έπραξε, Στεφανή. Μαρίσα, πάμε τώρα και στην 42χρονη, η οποία εισήλθε παράνομα στην Κύπρο, αλλά την τσάκουσε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Εναντίον 42χρονης διερευνάται υπόθεση για τα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημελήματος, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστοεγγράφου και αδικήματα κατά παράβαση του περιαλλοδαπών και μετανάστευσης νόμου. Η 42χρονη παρουσιάστηκε χθες στα αερολιμένα Λάρνακας με σκοπό να ταξιδέψει στη χώρα της, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για το αυτόφορο αντίκημα της παράνομης εισόδου στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανακρινωμένη η 42χρονη φέρεται να παραδέχτηκε ότι μέσω άλλου προσώπου κατάφερε και πέτυχε είσοδο στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, εναντίον της εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα και συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Και κλείνοντας, Μαρίσα, να ενημερώσουμε τους Λαρνακείς για το τμήμα της λεωφόρου Τάσου Μητσόπουλου που θα κλείσει. Ακριβώς, το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργο, Τμήμα Δημοσίων Έργων και Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, ανακοινώνει ότι το Σάββατο 13 Ιανουαρίου από τις 9 μέχρι τις 2 στη λεωφόρο Τάσου Μητσοπούλου στη Λάρνακα θα πραγματοποιηθεί κοινωνική εκδήλωση. Έτσι, το τμήμα της λεωφόρου θα είναι κλειστό και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω παρακείμενων δρόμου. Στέφανη, αυτά. Μαρίσα Βράμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Λάρνακα να πάμε στην Πάφο, στην Σοφία Σολομού και στον ταχυδρόμο 24. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Σοφία. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με το αστυνομικό ρεπορτάζ ξεκινάμε. Έκλεψαν μοτοσυκλέτα τεκμήριο από την τροχιά. Ακριβώς, Στέφανη. Πανικός φαίνεται να επικράτησε στην τροχιά Πάφου, αφού μοτοσυκλέτα τεκμήριο φαίνεται να εξαφανίστηκε χθες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ταχυδρόμου 24.com, η μοτοσυκλέτα η οποία ήταν κλοπημένα βρισκόταν στην τροχιά Πάφου. Η αλόγω μοτοσυκλέτα από το μεσημέρι της Τετάρτης είχε εξαφανιστεί, ενώ θεωρείται σημαντική αφού αποτελούσε τεκμήριο αστυνομικής έρευνας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα τελικά εντοπίστηκε.
Πηγή μάλιστα ανέφερε πως ο οδηγός θεάθηκε να κρατά την κλωπημένη μοτοσυκλέτα με αστυνομικούς να τον καταδιώκουν με αποτέλεσμα ύποπτος να συγκρουστεί με περιπολικό. Ο οδηγός τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ΤΑΕΠΑΦΟΥ. Συνεχίζεται, Σοφία, η εκστρατεία της αστυνομίας για πάταξη του παράνομου τζόγου. Ξυλώνει υποστατικά. Ακριβώς, Στέφανη, η επιχείρηση κατά του τζόγου είχαμε και χθες. Κατά διάρκεια της επιχείρησης, λοιπόν, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10.35 με 10.35 χθες βράδυ, μέλη του ΠΑΦΟ διενήργησαν την έρευνα σε υποστατικό στον ΠΑΦΟ. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την έρευνα σε υποστατικό εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν για σκοπούς εξετάσεων 6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές που πιστεύεται ότι είχαν μετατραπεί σε μηχαρές τυχερού παιχνιδιού τύπου φρουτάκια. Ο ιδιοκτήτης ηλικίας 40 ετών κλήθηκε για ανάκριση στο ΤΑΕΠΑΦΟΥ, το οποίο διερευνά την υπόθεση κατοχής ηλεκτρονικών υπολογιστών που μετατρέπονται σε μηχανές τυχερού παιχνιδιού. Σοφία, πες μας τώρα τι συμβαίνει με το χωριό Μαργιετική, γιατί έχουν μείνει 15 ημέρες χωρίς γιατρό. Την αύξηση της συχνότητας των επισκέψεων ιατρού στην Αμαργέτη ζητάει η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Ανδρούλα Δημητρίου. Σε δηλώσεις της, η κυρία Δημητρίου ανέφερε πως ο ιατρός επισκέπτεται την κοινότητα κάθε 15 μέρες για να καλύψει τις ανάγκες σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών 200 κατοίκων, ενώ ο ιατρός επισκέπτεται γειτονική κοινότητα κάθε εβδομάδα. Όπως ανέφερε, έχει απευθυνθεί τόσο στη διεύθυνση του νοσοκομείου όσο και στις ιατρικές υπηρεσίες για το θέμα. Ωστόσο, όπως της αναφέρθηκε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή του προγράμματος. Και πάμε και στην Γεροσκήπου τώρα, όπου έχουν υπογραφεί συμβόλαια για διατηρητές οικοδομές. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για υπογραφή των συμβολέων που αφορούν τις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης της διατηρητέας οικοδομής Στρογγυλού στη Γεροσκήπου σε παραδοσιακό καφενείο, ως επίσης και τις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης της διατηρητέας οικοδομής Χατζημιτσή σε πολιτιστικό πολυχώρο. Αυτά είχαμε, Σοφία, από την ΠΑΦΟ. Ευχαριστούμε πολύ και μεταφερόμαστε αμέσως στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Είναι μαζί μας η Στάλο Θεοδόρου από το Φαμακούστα News. Στάλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται, Στάλο, οι διαμαρτυρίες για τη λεωφόρο Περνέρα στον Προνταρά. Έντονες διαμαρτυρίες εκφράζουν οι καταστηματάρχες της λεωφόρου Περνέρα στον Προνταρά για την καθυστέρηση των εργασιών ανάπλασης του δρόμου. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ξεκίνησε την άνοιξη του 2016 με προγραμματιζόμενη ολοκλήρωση στους 18 μήνες. Παρ' όλα αυτά, λίγους μήνες πριν την έναρξη της νέας καλοκαιρινής περίοδου, το έργο φαίνεται να βρίσκεται ακόμη στα αρχικά του στάδια. Είχαμε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου Θεόδωρο Πυρίλη, ο οποίος μας ανέφερε ότι ασκούνται έντονες πιέσεις στον εργολάβο και στα δημόσια έργα που έχουν αναλάβει το έργο, ώστε οι επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα κατά την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Με την σειρά του εργολάβου, δεσμεύτηκε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα δοθεί στην κυκλοφορία ένα μεγάλο τμήμα της λεωφόρου. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για το διαπολοδομικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 80% από το κράτος και 20% από τον Δήμο Παραλιμνίου. Και με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργήσει μεγάλα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και φωτισμό, ενώ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο για τον Δήμο Παραλιμνίου. Στάλο, πες μας τώρα και για τις εικόνες εγκατάλειψης που παρουσιάζει το στάδιο Παραλιμνίου. Για 6 μήνες χωρίς τύπο παραμένει το στάδιο Παραλιμνίου. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αθλητές του τύπου που προπονιούνται στο στάδιο, αφού από το περασμένο καλοκαίρι έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του ταρτάν του γηπέδου για αντικατάσταση, με τις εργασίες να έχουν μείνει κυριολεκτικά στη μέση. Όπως μας εξηγήθηκε ο Δήμος Παραλιμνίου, η εταιρεία η οποία μειοδότησε την προκήρυξη των προσφορών που ανέλαβε την αντικατάσταση του ταρτάν, φαίνεται να αντιμετώπισε πρόβλημα με ελαττωματικό υλικό. Ο Δήμος Παραλιμνίου από την πλευρά του ασκεί έντονες πιέσεις στην εταιρεία για ολοκλήρωση των εργασιών. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αντικατάσταση του ταρτάν πρέπει να γίνεται σε περίοδο που οι κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν και όταν δεν υπάρχει υγρασία. Παρ' όλα αυτά, γίνονται προσπάθειες, όπως μας αναφέρθηκε, για την όσο το δυνατόν σύντομη ολοκλήρωση του έργου, ώστε να μην παρεμποδίζεται η προπόνηση των αθλητών. Θέλω να περάσουμε τώρα και στον ποδηλατόδρομο Αγίας Νάπας Κάβο Γκρέκο, του οποίου ολοκληρώνεται η αναβάθμιση. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αναβάθμισης του ποδηλατόδρομου Αγίας Νάπας Κάβο Γκρέκο, μήκους 9 χιλιόμετρων. Οι εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου μήνα και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ το κόστος του έργου ανέρχεται στο 500.000 ευρώ.
Η ανακατασκευή του ποδηλατόδρομου υλοποιείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που θα τον καταστήσουν σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο ποδηλατόδρομο. Ενώ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Δήμος Αγίας Νάπας, το έργο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έργα που εξήγηλε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στην επαρχία Μοχώσου τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και κλείνοντας, θέλω να δούμε και τον πολιτιστικό χειμώνα της Αγίας Νάπας. Κλείνουμε με πολιτισμό. Απόψε, στις 8, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αγίας Νάπας, πραγματοποιείται άλλη μια εκδήλωση στα πλαίσια του πολιτιστικού χειμώνα Αγίας Νάπας. Το χορευτικό συγκρότημα Δρυμιό του Δήμου Δερίνιας παρουσιάζει κυπριακούς και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σταλοδόρου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και να πάμε τώρα να δούμε τι προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογίας για τον καιρό. Ο κύριος Μιχάλης Μούσκος είναι σήμερα μαζί μας, λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μούσκο. Μεσημέρι και σε εσάς. Φαίνεται να έρχονται βροχές. Ουσιαστικές βροχές περιμένουμε από το Σάββατο το βράδυ. Δυστυχώς σήμερα, Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, δεν περιμένουμε εκτός από κάποιες ελαφρές βροχές τοπικού χαρακτήρα. Τίποτα το σημαντικό για τη διάρκεια της σημερινής μέρας αλλά και της αυριανής. Να πούμε ότι οι θερμοκρασίες τόσο σήμερα όσο και αύριο κυμαίνονται γύρω στους 19 βαθμούς, δηλαδή από 18 μέχρι 20 βαθμούς, που είναι θερμοκρασίες σχετικά ψηλές για την εποχή. Μέσα στη μέση είναι 16 με 17 βαθμούς τέτοια εποχή του χρόνου. Το Σάββατο κατά τη διάρκεια της μέρας πάλι αναμένουμε τις διαστήματα συννεφιάς κυρίως εύθριου καιρού. Κάποιες τοπικές βροχές, λίγα πράγματα είναι πιθανό να σημειωθούν κατά τη διάρκεια της μέρας, όμως τη νύχτα του Σαββάτου και προς την Κυριακή, αλλά και την Κυριακή, αναμένουμε να έχουμε τοπικές βροχές, κάποιες καταιγίδες και στην περιοχή του Τρόδους ψηλότερες κορυφές, περίπου πάνω από τις 5.000 πόδια περίπου, αναμένουμε να έχουμε χιονόπτωση το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή. Οπότε για αυτές τις μέρες, ιδίως στην Κυριακή, η θερμοκρασία θα σημειώσει κάποια πτώση, θα πάει κοντά στις μέσες τιμές δηλαδή για την εποχή, όχι πιο κάτω. Ενώ τη Δευτέρα βελτιώνεται ο καιρός σε σχέση με το Σαββατοκυριακό, κυρίως έθριος με κάποιες νεφώσεις μόνο αυξημένες τοπικά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται κοντά στους 18 βαθμούς περίπου για τη Δευτέρα. Άρα Σαββάτο βράδυ και Κυριακή θα έχουμε και έτσι Κυριακή ουσιαστικά και όχι όλη την Κυριακή. Ναι. Μέχρι το απόγευμα αργά θα βελτιωθεί αισθητά ο καιρός. Υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα σήμερα? Υπάρχει πολύ λίγη αυτή τη στιγμή. Κατά διαστήματα όμως αναμένουμε να έχουμε αυτές τις μέρες μέχρι και την Κυριακή. Κάποια σκόνη αραιή όμως, όχι οτιδήποτε που να μας ανησυχήσει. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουσκό. Να είστε καλά, γεια σας. Και να δούμε τις κάρτες με τις θερμοκρασίες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αθήνα 16 με 7, Θεσσαλονίκη 13 με 4, Λονδίνο 7 με 4, Βρυξέλλες 7 με 3, Παρίσι 8 με 3, Ρώμη 13 με 7, Μόσχα μείον 1 βαθμό με μείον 8, Βουκουρέστι 7 με 2, Βερολίνο 3 με 2 και Μαδρίτη 8 με μείον 2. Στην Αθήνα θα πάμε τώρα και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Φωκιανό, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το πλοίο ΜΕΤΑ εκρηκτικά που κατασχέθηκε στην Κρήτη και τις άλλες βέβαιες ειδήσεις από την Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με το πλοίο το οποίο μετέφερε 29 κοντέινερ γεμάτα εκρηκτικά και κατασχέθηκε στην Κρήτη, ενώ το πλήρωμα έχει συλληφθεί. Ακριβώς. Στο λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης παραμένει το φωτικό πλοίο Άνδρομεδα, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει στις 6 Ιανουαρίου ανοιχτά του νησιού, έμφορτο με 29 κοντέινερ γεμάτα εκρηκτικά. Οι ελληνικές αρχές, Στέφανη, προχώρησαν σε κατάσχεση του πλοίου, ενώ και οι 8 αλλοδαποί μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φωτικό πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Τανζανίας και είχε αποφλέψει από την Αλεξανδρέτα της Τουρκίας, μετέφερε 410 τόνους εκρηκτικών. Συγκεκριμένα νητρικό αμμόνιο, πυροκροτητές και ειδικό τζέρ, υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βομβών. Ως προορισμοί εμφανίζονταν το Τζιμπουτί και το Ομάν, ωστόσο δεν βρέθηκαν σχετικοί ναυπηλιακοί χάρτες, ενώ κατά την προανάκριση ο πλοίαρχος δήλωσε πως είχε λάβει εντολή από τον πλοιοκτήτη να πλέψει προς την Μιτσράτα της Λιβύης.
όπως ισχυρίζεται και εκπρόσωπος της πλειοκτήτριας εταιρείας, ελληνικών συμφερόντων εταιρείας, οι Τούρκοι ναυλωτές δεν πλήρωσαν ποτέ με αποτέλεσμα το πλοίο από τις 25 Νοεμβρίου να τριγυρνάει τη Μεσόγειο, ενώ να πούμε ότι πέρασε και δύο φορές από την Κύπρο, από τα λιμάνια της Λεμεσού και της Λάρνακας. Οι συγκεκριμένες τώρα, Στέφανη, παραπέμπτηκαν και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών του ΕΑ. Τώρα, Γιώργος, η λήψη 4 ακροδεξιών για επίθεση στον Πειραιά που έγινε στις 29 Αυγούστου του 2017 έγιναν σήμερα το πρωί από την Αντιτρομοκρατική. Ακριβώς στην σύλληψη 4 ατόμων μελών ακροδεξιάς ομάδας προχώρησε σήμερα το πρωί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με τα άτομα που να κατηγορούνται για την βομβιστική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό που έγινε στις 29 Αυγούστου σε στέκη αναρχικών στην περιοχή του Πειραιά. Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς ερευνώνται τα σπίτια των συλληφθέντων και άλλων ατόμων. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σε ένα από αυτά τα σπίτια συνελήφθηκε ένας ανήλικος καθώς εντοπίστηκαν εκεί εκρηκτικά. Πάμε και στις αντιδράσεις τώρα, Γιώργο, για τους πληστηριασμούς. Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από ειρηνοδικεία παρόλο που διεξάγονται μόνο ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες, όπως είπε και εκεί, δεκάδες πολίτες έξω από τα ειρηνοδικεία, αντιδρώντας στους πληστηριασμούς, παρά το γεγονός ότι αυτοί πλέον θα διεξάγονται μόνο ηλεκτρονικά από το τέλος Ιανουαρίου και μετά, ενώ μέχρι τότε η διαδικασία των φυσικών πληστηριασμών ανεστάλλει έπειτα από απόφαση του Συμβολιογραφικού Συλλόγου. Οι δύο δηλωτές αποχώρησαν στη συνέχεια μετά από μία ώρα περίπου χωρίς να δημιουργηθούν έξτροπα. Ωστόσο, έδωσαν μήνυμα οι διαδηλωτές ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί δυναμικά. Στέφανη. Περνάμε, Γιώργο, και στα επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ προσφύγων και μεταναστών χθες βράδυ στο hot spot της Βιάλ στη Χίο. Νύχτα έντασης πέρασε η Χίο, Στέφανη, καθώς για άλλη μία φορά ξέσπασαν επεισόδια στο κέντρο υποδοχής, στο hot spot της Βιάλ. Πρόσφυγες και οι μετανάστες πιάστηκαν στα χέρια με τα μάτια να επεμβαίνουν και να κάνουν τουλάχιστον 10 προσαγωγές. Τα επεισόδια ξέσπασαν περίπου στις 9.30 χθες το βράδυ, όταν ομάδες προσφύγων συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ακολούθησε πετροπόλεμος και ρήψη αντικειμένων με την κατάσταση να εξομαλύνεται μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Όπως είπαμε, έγιναν 10 τουλάχιστον προσαγωγές, ενώ καταστήθηκαν και αυτοσχέδια αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των συμπλοκών. Και να ολοκληρώσουμε, Γιώργο, με την ανακοίνωση του State Department που συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα στις πιο ασφαλείς χώρες για ταξίδια. Στο επίπεδο 1, στην κατηγορία δηλαδή των χωρών που ενέχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο για την ασφάλεια των Αμερικανών ταξιδιωτών, κατατάσσει στην Ελλάδα το νέο συμβουλευτικό ταξιδιωτικό πρόγραμμα του State Department. Το νέο αυτό πρόγραμμα έρχεται να αντικαταστήσει τις καθιερωμένες προειδοποίησεις ταξιδιών και τις έκτακτες ενημερώσεις, έχοντας σκοπό να παρέχει στους Αμερικανούς πληροφορίες για την κατάσταση ασφάλειας παγκοσμίως. Οι σύμβουλες αυτές κατατάσσουν τις χώρες σε 4 επίπεδα ασφαλείας, δίνοντας παράλληλα μία περιγραφή των κινδύνων και των τρόπων δράσης. Ειδικότερα, να πούμε, στο επίπεδο 1 συστήνονται οι κανονικές προφυλάξεις, στο επίπεδο 2 συστήνεται αυξημένη προφύλαξη, στο επίπεδο 3 συστήνεται η επανεξέταση του ταξιδιού και στο επίπεδο 4 συστήνεται να μην πραγματοποιηθεί το ταξίδι καθόλου. Στέφανη. Γιώργο Φωκένε, σε ευχαριστούμε και περνάμε αμέσως στη διεθνή επικαιρότητα. Η Γαβριέλα Θεοφάνου είναι μαζί μας για τις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καλό μεσημέρι, Γαβριέλα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα κυριότερα σημεία της κοινή διακήρυξη της Συνόδου των Χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης από κοινού, η κοινωνική Ευρώπη και η τήρηση του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο. Την ανάγκη για μια πιο συνεκτική Ευρώπη εξέφρασε ο Ιταλός Πρωθυπουργός στους ηγέτες της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας και πρόσθεσε ότι η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη ευνοεί τις επενδύσεις. Χρειαζόμαστε μια πιο συνεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θα μειωθούν οι διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.
Όλοι συμφωνούμε στο ζήτημα ότι πρέπει να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη ώστε να προστατεύσουμε καλύτερα τα σύνορά μας και να προχωρήσουμε προς μια κοινή διαχείριση της διαδικασίας αίτησης για άσυλο, ενώ θα έχουμε εναρμονίσει ήδη τους κανόνες, καθώς και να απαντήσουμε ταχαίως στις αστοχίες της συνθήκης του Δουβλίνου. Οι χώρες του Νότου οφείλουμε να δράσουμε για μια αποτελεσματική κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τη Ρώμη. Θεωρητικά έχουμε ήδη ένα κοινό σύστημα ασύλου, αλλά χρειάζεται περιεχόμενο και ψυχή, επειδή πρακτικά το σύστημα βασίζεται στην υπευθυνότητα και την αλληλεγγύη. Αλλά επί του παρόντος έχουμε μεγάλη υπευθυνότητα και λίγη αλληλεγγύη. Η ανταποκρίτρια του Euronews, Ελοΐσα Κοβέλη, μεταδίδει. Η επόμενη σύνοδος κορυφής θα γίνει στην Κύπρο πριν από τον Μάρτιο. Την Άνοιξη, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορεί να κληθούν να ψηφίσουν για τις προτεραιότητές τους. Ελοΐσα Κοβέλη, per Euronews, Ρώμα. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας των κατολιστήσεων αλλά και της λάσπης που έχει πνίξει ολόκληρες συνοικίες στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας των κατολιστήσεων αλλά και της λάσπης που έχει πνίξει ολόκληρες συνοικίες στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. Οι αρχές ανακοίνωσαν ακόμη ότι 13 άνθρωποι αγνοούνται και 28 έχουν τραυματιστεί, ενώ 100 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Το γραφείο του ιατροδικαστή και η ιατροδικαστική ομάδα εργάζονται όλο το 24ωρο. Στόχος μας είναι να γίνουν σωστά οι ταυτοποιήσεις των θυμάτων. Μόνο τότε θα ενημερώσουμε τους συγγενείς. Προς το παρόν δεν θέλουμε να δώσουμε ονόματα ή άλλες πληροφορίες. Ελπίζω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση. Ομάδες διάσωσης με τη βοήθεια ελικοπτέρων και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων συνεχίζουν να χτενίζουν παραλίες και λόφους περιμετρικά της Σάντα Μπάρμπαρα προκειμένου να εντοπίσουν παγιδευμένους ή νεκρούς. Ενώ οι 13.000 αποκλεισμένοι τουρίστες του Τσέρματ επιστρέφουν στον πολιτισμό, οι αρχές της Άλπης προετοιμάζονται για νέες χιονοστιβάδες το επόμενο διάστημα. Αποκλιμακώνεται σταδιακά η κατάσταση στο Τσερμάτ, αν και ο μοναδικός τρόπος για τους αποκλεισμένους τουρίστες να φύγουν από το δημοφιλές ελβετικό θέρετρο μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης, οπότε και ξαναξεκίνησαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια, ήταν από αέρος. Λόγω της πρωτοφανούς χιονόπτωσης στο καντόνι του Βαλέ, επί δύο ημέρες 13.000 άτομα είχαν αποκοπεί από τον έξω κόσμο. Ήταν εκνευριστικό το πρωί. Ξυπνήσαμε και δεν είχαμε ρεύμα ή ίντερνετ στο ξενοδοχείο. Δεν μπορούσαμε να φάμε πρωινό και δεν ξέραμε τι γινόταν. Όμως τελικά κατά τις 10 καταλάβαμε ότι είχε πέσει πολύ χιόνι το βράδυ. Πάντως αισθανόμασταν ασφάλεια. Η υπερβολική χιονόπτωση και ο ζεστός άνεμος που πνέει κατά μήκος των πλαγιών έχουν θέσει το μεγαλύτερο μέρος των Άλπεων σε συναγερμό για χιονοστιβάδες. Στην πόλη Σεστριέρε, στις Ιταλικές Άλπεις, σπίτια και καταστήματα έχουν θαυτεί κάτω από το χιόνι, ενώ οι μεταφορές, είτε οδικές είτε σιδηροδρομικές, διεξάγονται με τεμποδίων. Όσοι βρίσκονταν μέσα εκείνη την ώρα σίγουρα ήταν τρομαγμένοι. Όμως όλα τελείωσαν σύντομα, αφού ήταν κάτι μικρό και όχι σοβαρό. Φυσικά κάποια ξενοδοχεία υπέστησαν ζημιές, αλλά τίποτα το φοβερό. Σε άλλες περιοχές των Άλπεων, όπως το Μπέτμερχόρν, οι αρχές κάνουν χρήση εκρηκτικών για να ενεργοποιήσουν τεχνητές χιονοστιβάδες, τακτική που αναμένεται να συνεχιστεί μετά τις προβλέψεις για βελτίωση του καιρού. Η Λακτάλης απέσυρε περίπου 1.400 παρτίδες βρεφικού γάλακτος και άλλων προϊόντων, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος μόλυνσης από σαλμονέλα. Μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο με το βρεφικό γάλα στη Γαλλία. Η Γαλλική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης διενεργεί ελέγχους για να διασφαλιστεί η απόσυρση των προϊόντων της εταιρείας Λακταλής από τα ράφια σε όλη την αλυσίδα διανομής. Ωστόσο, τέσσερις μεγάλοι διανομείς στη Γαλλία ανακοίνωσαν ότι έχουν πουλήσει δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες κουτιά βρεφικού γάλακτος της εταιρείας μετά την ανακοίνωση των αρχών που υποχρέωνε σε απόσυρση. Μία ακόμα εταιρεία είχε παραδεχθεί ότι είχε κάνει το ίδιο τις προηγούμενες ημέρες.
Η Λακταλής απέστειλε συνολικά περίπου 1.400 παρτίδες βρεφικού γάλακτος και άλλων προϊόντων, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος μόλυνσης από σαλμονέλα. Στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προχώρησε για προληπτικούς λόγους την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων του Φρέζιλακ που παράγεται από τη γαλλική εταιρεία. Ληστές εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο του ξενοδοχείου Ριτς στο κέντρο του Παρισιού και έκλεψαν αντικείμενα αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ληστές εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο του ξενοδοχείου Ριτς στο κέντρο του Παρισιού και έκλεψαν αντικείμενα αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δράστες ήταν 5 και κρατούσαν τσεκούρια. Έσπασαν βιτρίνα του καταστήματος και εισέβαλαν σε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Λίγη ώρα αργότερα, 3 από τους δράστες συνελήφθησαν, ενώ οι υπόλοιποι διαφεύγουν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Στην περιοχή όπου βρίσκεται το πολυτελές ξενοδοχείο, παρέμεναν έως αργά ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Για τρίτη μέρα, η Τινησία συγκλονίζεται από μαζικές πορείες και σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Μέχρι στιγμής, δεκάδες ανθρώποι έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότεροι από 200 έχουν συλληφθεί. Για τρίτο 24ωρο, η Τινησία συγκλονίζεται από μαζικές πορείες και σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Μέχρι στιγμής, δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότεροι από 200 έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και δύο εξτρεμιστές, οι οποίοι και κατηγορούνται για επίθεση και εμπρισμό κατά αστυνομικού τμήματος. Οι πολίτες διαμαρτύρονται για τα νέα μέτρα λιτότητας. Από την 1η Ιανουαρίου, η Βουλγαρία βρίσκεται στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σόφια γιορτάζει την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση. Από την 1η Ιανουαρίου, η Βουλγαρία βρίσκεται στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σόφια γιορτάζει την ανάληψη της εξάμηνης Προεδρίας με μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, αφού κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα πραγματοποιηθούν περίπου 300 επίσημες εκδηλώσεις, κυρίως στη Σόφια. Μεταξύ αυτών, μια σύνοδος κορυφής στα μέσα Μαΐου, περισσότερες από 50 διασκέψεις και 32 υπουργικές συναντήσεις. Ενωμένοι είμαστε δυνατοί. Αυτό είναι το σλόγγαν της Βουλγαρικής Προεδρίας. Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Γαλλία το κείμενο που δημοσιοποίησε μια ομάδα γυναικών, μεταξύ των οποίων και η δημοφιλής ηθοποιός Κατρίν Ντένευ, στο οποίο αντιτίθεται στο σάλο που έχει ξεσπάσει με τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στον χώρο εργασίας. Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Γαλλία το κείμενο που δημοσιοποίησε μια ομάδα γυναικών, μεταξύ των οποίων και η δημοφιλής ηθοποιός Κατρίν Ντενεύ, στο οποίο αντιτίθενται στο σάλο που έχει ξεσπάσει με τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στον χώρο εργασίας. Μάλιστα, στο κείμενο αναφέρεται χαρακτηριστικά «αφήστε τους άνδρες να ενοχλούν». Ο βιασμός είναι ένα έγκλημα, όμως το επίμονο ή αδέξιο φλερτ δεν είναι αδίκημα. Ούτε η αυρότητα φαλοκρατική επίθεση υποστηρίζει συγκεκριμένη ομάδα γυναικών στην εφημερίδα Le Monde. Εκστρατεία καταδόσεων, συνοπτική δικαιοσύνη, άνδρες που τιμωρήθηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους υποχρεώθηκαν σε παρέτηση, ενώ το μόνο κακό που έκαναν ήταν να αγγίξουν ένα γόνατο, να αποπειραθούν, να κλέψουν ένα φιλί, να μιλήσουν για προσωπικά πράγματα σε ένα επαγγελματικό δείπνο ή να στείλουν μηνύματα με σεξουαλικά υπονοούμενα σε μια γυναίκα. Στο άρθρο αναφέρεται μεταξύ άλλων αυτός ο πυρετός να στείλουμε τα γουρούνια στο σφαγείο αντί να βοηθάει τις γυναίκες να αυτονομηθούν, εξυπηρετεί στην πραγματικότητα τα συμφέροντα των εχθρών της σεξουαλικής ελευθερίας, των θρησκευτικών εξτρεμιστών, που υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες είναι ξεχωριστά όντα, παιδιά με πρόσωπο ενηλίκου, που ζητούν να προστατεύονται. Και το άρθρο καταλήγει: «Ως γυναίκες δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτόν τον φεμινισμό που πέρα από την καταγγελία της κατάχρησης εξουσίας παίρνει το πρόσωπο ενός μίσους προς τους άνδρες και τη σεξουαλικότητα». Για την αθλητική κίνηση της ημέρας είναι μαζί μας η Μαριλένα Θανασίου. Καλό μεσημέρι, Μαριλένα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πέτυχε την πρώτη του νίκη για το 2018 Απόλλωνας, αφού πέρασε με 0-2 από το Παφιακό απέναντι στην Πάφο σε εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Πάσα και πάλι για τον Ζωάο Πέδρο, ο οποίος συγκλίνει, κάνει σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά 1-0. Το 1-0 για τον Απόλλωνα από τον Σαρδινέρο. Γιούστε θα απομακρύνει την μπάλα. Χόριτ κερδίζει ο Γιακολίτς απέναντι από τον Κόπριβετ στο πλασέ, θα προλάβει όμως. Κερδίζει ο Ζάντερ την μπάλα από τις κόντρες. Ζάντερ προσπαθεί, ξεφεύγει και από τον Χόριτς. Το γύρισμα στην περιοχή. Το σούτ από τον Άλεξ Ντασίλβα. Η κόντρα θα σταματήσει στα πόδια του Κόπριβετς. Εντός έδρας η Πάφος δεν έχει δεχθεί ήττα, κάτι που έλεγε και νωρίτερα, σημείωνε νωρίτερα και ο Ανδρέας Οδυσσέος. Να δούμε τον Άλεφ τώρα, η σέντρα στην περιοχή. Να δούμε το σούτ από το Σαρδινέρο. Κόπριβετς από μακρινή, δεύτερη προσπάθεια. Κόρνερ η μπάλα από τον Ταραβέλο. Το κόρνερ που εκτελέστηκε το σούτ, γκολ! Φοβερό γκολ! Υπέροχο γκολ από τον Μάγκλιτσα, ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με γκολ. Φοβερό γκολ, ξανά η εκτέλεση. Σε κίνηση το βολέ από τον Μάγκλιτσα, φοβερό γκολ στην κλειστή γωνία του Κόπριβετς. Κανένα περιθώριο αντίδρασης. Εκτός έδρας νίκη επί του Ερμή, πέτυχε ο Αποέλ με 2-0 και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση ενόψη του επαναληπτικού που θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου στο Γάσεπι. Ορ έκανε το σουτ στο 27ο λεπτό και βγάζει και αντεπίθεση του Αποέλ με τον Εμπεσίριο να κάνει το σουτ και να σκοράρει και να σημειώνει το 0-1. Με τη συμπλήρωση 27 λεπτών συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο πρωτάθλημα. Εμπεσίλιο δοκιμάζει από πολύ μακριά. Τώρα ο Εμπεσίλιο δεν μπορεί. Κέρδισε εκ νέου και έδωσε την κάθετη πάσα. Έγινε το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπερτόλιο είναι ο σκόρερ. 2-0 το Αποέλ στο 58ο λεπτό. Όλη στην περιοχή εκτελέστηκε. Η μπάλα απέρασε. Έγινε το σουτ και κατέληξε έξω από τον Μαρτίνιουκ. Δυνατό σουτ. Καλή προσπάθεια αυτή για τον Ερμή. Η ανόρθωση τα βρήκε δύσκολα απέναντι στην Αγία Νάπα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Την νίκησε με 3-2 και έχει πάντως προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στο Γάσιζι. Τώρα γίνεται η εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα πάει προς τα πίσω. Ο Ντουγκλάου έκανε μια κεφαλιά. Πήγε να γίνει το λάθος. Ευκαιρία. Ο Άλβες. Μεγάλη φάση. Τώρα διώχνουν και υπάρχει σφύριγμα. Έχει τελειώσει η φάση. Ποιος θα κάνει την μπαλιά γέμισμα ψάχνοντας Ντουγκλάου και σύλδευε το ωραία. Ευκαιρία. Ζωάο Βίκτορ άνοιξε την μπάλα. Ο Ντουγκλάου θα πάρει γκολ από αμυντικό και θα το πάρει. 1-0 ο Ντουγκλάου. Σε περιπετειώδη φάση να λοιπόν που ένας αμυντικός στόπερ ψηλό παιδί θα πετύχει ένα ακόμα γκολ στην φετινή χρονιά για την ανόρθωση. Τώρα εκτελείται από τον Χαλίφα. Κεφαλιά από τον Ντουγκλάου. Μακρινό σουτ. Γκολ. Τρομερό γκολ από τα 20 μέτρα από τον Σόουζα. Αυτός είναι που πιάνει τη βολίδα. Ο Χαρούς δεν είχε οπτικό πεδίο μπροστά. Πέφτει, αλλά είναι δύσκολο να κάνει κάτι. Κεφαλιά του Σίλτεφελ. Γκολ 2-1. Ντουγκλάου το 1-0. Σίλτεφελ το 2-1. Στόπερ βάζει το πρώτο γκολ. Στόπερ βάζει και το δεύτερο γκολ. Η σέντρα που βγαίνει, κεφαλιά του Καμαρά, τρομερό γκολ. Αυτό είναι το πιο ωραίο γκολ της βραδιάς. Με τον Καμαρά να εξηλαιώνεται για τις προσπάθειες που είχε η τρίτη κεφαλιά και πιο φαρμακερή στο παιχνίδι. Μια μπαλιά με τον Ομάρ να τρέχει. Ευκαιρία για την Αγία Νάπα, το shoot goal. Σκόραρε η Αγία Νάπα, μείωσε το σκορ εδώ στο 4-2, στο 3-2 διορθώνω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Μαζί μας τώρα είναι η κυρία Στέλλα Μιχαηλίδου, πρόεδρος του ΚΙΦΑ. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε κυρία Μιχαηλίδου και καλή χρονιά. Καλή χρονιά έχουμε σε όλους. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Είστε εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε το ημερολόγιο του ΚΙΦΑ για το 2018 και να πούμε και για την υπέροχη αυτή φωτογράφηση. Ναι. Και, πρόκειται για μια πολύ έτσι, ακριβή και προσεγμένη έκδοση, θα λέγαμε. Στράτος Δημητρίου, πάντα. Ναι. Και Ελίνα Λεβέντη φέτος. Ναι, ναι. Δημιουργοί και εμπνευστές.
Μάλιστα. Κάθε χρόνο ο αδελφός μου, ο Στράτος, αναλαμβάνει να δημιουργήσει το ημερολόγιο του ΚΥΦΑ. Φέτος είναι μαζί με την Ελίνα τη Λεβέντη. Τους ευχαριστώ και τους δύο για την πρωτοβουλία, για τη συνεργασία. Είναι και οι δύο, ο αδερφός μου, εντάξει, είναι αδερφός μου, αλλά και η Ελίνα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και την ευχαριστώ που στηρίζει και το σκοπό, τόσο και τον αδερφό μου τόσα χρόνια. Έχω συμβάλει και άλλοι, έχω φωτογραφηθεί διάφοροι επωνύμοι, ηθοποιοί, μοντέλα, θα το δούμε. Θα το δούμε, χορηγός, σελίδες του ημερολογίου. Χορηγός είναι η Wella Professional, που είναι χρόνια τώρα που χορηγεί κάθε χρόνο το ημερολόγιο μας. Θα γίνει μια παρουσίαση του ημερολογίου στις 17 την άλλη Τετάρτη, η ώρα 8.30 στο Frankies. Θα είναι με finger food και open bar. Καλούνται να κοπιάσει ο κόσμος για να στηρίξει την εκδήλωση. Να πούμε λίγο για το concept, ναι, γιατί ναι. Βλέπω εδώ ότι είναι σε black and white, μαυρό άσπρο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία πάντως η φωτογράφηση. Είναι. Και είπαμε ότι είναι μοντέλα, είναι παρουσιαστές, είναι γυμναστές, επώνυμοι. Για ποιο λόγο επιλέξατε μόνο επώνυμους? Θέλουμε να δώσουμε, ξέρετε, ο κόσμος, όταν είναι γνωστά τα πρόσωπα που στέλνουν ένα μήνυμα, τόσο περισσότερο το μήνυμα να αφομοιώνεται. Δηλαδή μπορείς να επηρεάζεις κοινωνικό σύνολο όταν κάποιοι είναι επώνυμοι που δίνουν τα μήνυματα. Να πούμε λίγο για την τιμή του και πού μπορούμε να το προμηθευτούν. Η τιμή του είναι 10 ευρώ. Παρόλο που είναι ακριβή έκδοση, εντούτοις το πουλούμε μόνο 10 ευρώ. Μπορεί να επικοινωνήσω στο 25-340-305. Στο Στράτον επίσης, στο 25-64-61-66. Στην Ελίνα τη Λεβέντη, στο κατάστημα της, το ατελείο της. Επίσης το 14-64, που είναι η... Είναι δωρεάν κλήση και είναι η καινούρια τηλεφωνική γραμμή του ΚΥΦΑ που μπορεί κάποιος να αποταθεί και για πληροφορίες, τόσο για το checkpoint, αλλά και για οτιδήποτε άλλο για το HIV. Και επίσης μπορεί να προμηθευτεί και το πληροφορίες για το ημερολόγιο. Τη βραδιά της παρουσίασης θα μπορεί κάποιος να το αγοράσει? Εκεί θα διατεθούν τα ημερολόγια για αγοράν επίσης εκείνο το βράδυ στις 17 που θα είναι στο Frankies. Και υποθέτουμε όλοι ότι τα έσοδα θα δοθούν. Ναι, τα καθαρά έσοδα θα δοθούν. Ναι, όλα τα έσοδα του ημερολογίου από την πώληση, γιατί είναι χορηγός η Wella, θα δοθούν στο ΚΥΦΑ. Ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο τώρα πώς πάει η λειτουργία του checkpoint. Λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να έρχεται εκεί να κάνει το τεστ και πρόκειται να ξεκινήσει και το τεστ υπατήτητας. Το έχουμε ξεκινήσει ήδη. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Από τον Οκτώβριο που ξεκινήσε και το τεστ της υπατήτητας. Είναι κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Από η ώρα 4.30 ως η ώρα 7.30 και 8 πολλές φορές. Σας αναφέρω ότι είναι σχεδόν... Κάθε η Πέμπτη και η Δευτέρα είναι γεμάτες. Και τώρα σαν ερχόμουν είχα δεχτεί κάποια τηλεφωνήματα. Που είναι πολύ θετικό να εξετάζεται ο κόσμος και θέλω να δώσω το μήνυμα να μην φοβούνται να εξεταστούν. Και επίσης έχουμε και το τεστ της υπατήτηδος που είναι πολύ σημαντικό που το έχουμε προσθέσει. Θα δούμε φέτος αν θα προσθέσουμε ακόμα μία μέρα. Για να προλαβαίνουμε, για να είναι... Πάντως είναι σημαντικό. Είναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή είχαμε παραγγείλει, όταν ξεκινήσαμε, είχαμε παραγγείλει 500 τεστ. Τώρα έχουν φύγει όλα, θα κάναμε καινούργια παραγγελία. Που από το Μάιο που το ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα έχουν φύγει σχεδόν τα 500 τεστ, που είναι πολύ δηλαδή έχουν σχεδόν επισκεφτεί το χώρο εκεί γύρω στα 400 άτομα. Από το Μάιο που έχει ξεκινήσει έχουμε θετικά? Είχαμε ένα θετικό. Μόνο ένα, αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Μόνο ένα θετικό. Που είναι πολύ θετικό ότι έχουμε μόνο ένα θετικό. Η στόχη του κέντρου τώρα, κυρία Μιχαηλίδου, για το 2018. Το 2018 είναι να συνεχίσουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ξυπακούει κάποια κονδύλια κάθε φορά, κάθε χρόνο, να συνεχίσουμε να δίνουμε το τεστ δωρεάν και τις υπατήτητες και του HIV. Θα ξεκινήσουμε τώρα για χορηγούς, για καινούριους χορηγούς για την καινούργια χρονιά. Επίσης, ένας από τους στόχους είναι...
Εμείς έχουμε κάποια συνεργασία με την Ελλάδα, με το Κέντρο Ζωής στην Ελλάδα και στόχος θα κάνουν αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα στα σχολεία, στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Δηλαδή γίνεται διαφώτιση και ενημέρωση για το HIV στα Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου και έχουν πει στα σχολεία και κάνουν αυτό το πράγμα με καθημερινής βάσης. Φυσικά η Ελλάδα είναι πολύ πιο μεγάλη. Και, στόχος είναι να εισαχθεί και στα δικά μας σχολεία. Ναι. Έχω συνάντηση μαζί του το Φεβρουάριο στην Αθήνα για να μπορέσουμε, ήδη το πρόγραμμα μου το έχω στείλει, αλλά θα πάω να το δω, να το συζητήσουμε. Και περιμένοντας, τελειώνοντας οι εκλογές, να συναντήσω τον Υπουργό Παιδείας, όποιος και αν είναι αυτός, για να μπορέσουμε να το προωθήσουμε, να μπούμε στο στόχος είναι να μπούμε στα σχολεία φέτος. Μάλιστα. Να επαναλάβουμε την ημερομηνία και τον χώρο που θα γίνει η επίσημη παρουσίαση. Είναι στο Φράγκης την άλλη Τετάρτη, στις 17 του μηνός δηλαδή, ώρα 8:30, το οποίο εκεί θα πουλείται και το ημερολόγιο. Θα είναι με finger food και open bar. Και θα είναι εκεί, θα παρευρεθούν και όλοι οι συντελεστές του ημερολογίου. Ακριβώς, θα είναι όλοι οι συντελεστές του ημερολογίου εκεί και όσοι έχουν φωτογραφηθεί. Και όλους τους ευχαριστώ. Ένα καταληκτικό σας μήνυμα. Το μήνυμα, υπάρχει και ένα μήνυμα στο ημερολόγιο, το οποίο το έχει δώσει ο αδελφός μου. Το δικό μου καταληκτικό μήνυμα είναι να μην φοβούνται να εξεταστούν, ως επίσης είναι πολύ σημαντικό η πρόληψη και άλλο πολύ σημαντικό είναι να μην απομονώνουμε και να περιθωριοποιούμε τα οροθετικά άτομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαήλ εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία με το ημερολόγιο. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Να είστε καλά που στηρίζετε εδώ και χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Είναι υποχρέωση μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην επικαιρότητα και πάλι κυρίες και κύριοι το δεύτερο ημίχρονο της δικαστικής μάχης για το αποτέλεσμα των εκλογών στο Δήμο Λεμεσού ξεκίνησε σήμερα στο εφετείο Λεμεσού μετά την πρωτόδικη απόφαση του εκλογοδικείου το οποίο απέρριψε την αίτηση του Ανδρέα Χρήστου για επανακαταμέτρηση των ψήφων. Ο τέος δήμαρχος κατέθεσε έφεση βάλλοντας την πρωτόδικη απόφαση. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο δικηγόρος του κύριου Χρήστου, Χρυσόστομος Νικολάου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νικολάου. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησε σήμερα η εξέταση της έφεσης που καταθέσατε για λογαριασμό του κυρίου Χρήστου. Όμως η πλευρά του κυρίου Νικολαίδη έχει καταθέσει αντέφεση, γεγονός που προκύπτει για πρώτη φορά στο εκλογοδικείο και ζητεί να εξεταστεί η αντέφεση τους πρώτοι. Και ο λόγος είναι διότι σε περίπτωση που το δικαστήριο εγκρίνει το αίτημά τους, τότε δεν τίθεται θέμα εξέτασης της δικής σας έφεσης, καθώς είχε εκπνεύσει το χρονικό περιθώριο των 3 μηνών που έπρεπε να είχε εκδικαστεί. Η υπόθεση είναι κάτι βεβαίως που έχουμε ξαναπεί αυτό το χρονικό περιθώριο. Πείτε μας τι έγινε σήμερα. Ναι, κοιτάξτε, όντως έχει κατατεθεί αντέφεση από την άλλη πλευρά. Δεν την έχουμε μελετήσει ακόμα εις βάθος, διότι μόλις σήμερα μας στάλιγε. Αλλά φαίνεται ότι γίνεται αυτό το ζήτημα, δηλαδή της παρέλευσης της τρίμηνου προθεσμίας κατά την οποία έπρεπε να εκδικαστεί η εκλογική αίτηση, αλλά δεν εκδικαστήκε από το δικαστήριο. Είναι ένα ζήτημα που το εγείρουμε και εμείς τους λόγους έφεσης. Βεβαίως η άλλη πλευρά το εγείρει με διαφορετικών τρόπων, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να απορριφθεί η εκλογική αίτηση από μόνο επειδή παρήλθε να πραχθεί. Ενώ χωρίς να προχωρήσει σε τελική εκδίκαση το δικαστήριο της εκλογικής αιτήσεως, κάτι που θα συνιστούσε κατά την άποψή μας αρνησιδικία και θεωρούμε ότι αυτό το επιχείρημα, αυτή η θέση δεν ευσταθεί. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν ευσταθεί ότι η άλλη πλευρά, παρά το ότι είδα κάποια δημοσιεύματα στον τύπο το πρωί, ζήτησε ή επέμεινε να εκδικαστεί αντέφεση προηγουμένως. Μπορεί να υπήρχε αυτή η πρόθεση, αλλά το εφετείο ξεκαθάρισε πριν καν γιατί αυτό το θέμα ότι όλα τα ζητήματα θα εκδικαστούν μαζί. Δόθησαν ως εκ τούτου οδηγίες για καταχωρήσεις περιγραμμάτων αγορεύτης. Εμείς δηλώσαμε την προθυμία μας να καταχωρήσουμε τα περιγράμματα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και πράγματι μας δόθηκε χρόνος λιγότερος από όσο δίνεται συνήθως, που είναι 45 ημέρες. Μας δόθηκε μόνο περίοδος 15 ημερών.
και άλλες 30 στην άλλη πλευρά για να καταφερθούν περιγράμματα τόσο ως προς την έφεση όσο και ως προς την αντέφεση. Θα έχουμε και εμείς 15 μέρες μετά να απαντήσουμε και η ακρόαση θα γίνει στις 2 Τετάρτου. Και στις 2 Τετάρτου θα έχει ολοκληρωθεί ή θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα? Έχουμε περάσει στο 2018 τώρα, οι εκλογές έγιναν το Δεκέμβριο του 2016. Συμφωνούμε απόλυτα, γι' αυτό και εμείς συνεχώς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθούνται οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ακρόασης, αναμένουμε στις 2 Τετάρτου εκτός απρόπτου, θα επιφυλαχθεί η απόφαση και μετά εξαρτάται από το εφετείο πότε θα την εκδώσει, αλλά πιστεύουμε ότι ήδη έχει επιδειχθεί κάποια σπουδή και ευαισθησία από το εφετείο. Ο ορισμός της υπόθεσης έγινε αρκετά γρήγορα. Θυμάστε, το είχαμε συζητήσει αυτό και είχα δηλώσει ότι πίστευα ότι το εφετείο θα την όριζε νωρίς και πράγματι όρισε την έφεση αρκετά νωρίς, με βάση το πόσο αργούν να εκδικαστούν άλλες εφέσεις που δεν είναι τόσο επίγουσας φύσης. Και τώρα βλέπω και πάλι να επιδεικνύεται σπουδή στην εκδίκαση της υποθέσεως, που είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον. Άρα αναμένω ότι δεν θα αργήσει και η έκδοση της απόφασης μετά τις 2 του Απρίλη. Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και πάμε να ανοίξουμε τώρα φάκελο υγεία. Η δόκτωρ Νικόλα Σακά, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, είναι μαζί μας σήμερα. Νικόλα, γεια σου. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε σήμερα για την ακμή. Τι είναι η ακμή και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και πάμε να την ορίσουμε, τον ορισμό της. Λοιπόν, η ακμή καταρχάς είναι ένα εξαιρετικά συχνό νόσημα. Συχνά συζητάμε για άλλα θέματα στον κόσμο της δερματολογίας και ξεχνάμε πολλές φορές να συζητήσουμε το πιο συχνό θέμα, την ακμή. Η ακμή είναι ένα νόσημα των τριχοσμιγματογόνων αδένων, το οποίο εμφανίζεται συχνά στην περιοχή του προσώπου, με μαυράκια, με σπυράκια. Μπορεί να εμφανιστεί στην περιοχή του άνου στήθους, της ανοπλάτης, της ομοπλάτης, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές. Είναι εξαιρετικά συχνό. Θεωρούμε ότι τα αγόρια σε νεαρές ηλικίες, σχεδόν όλα τα αγόρια 100% θα εμφανίσουν ακμή. Περίπου σε ποια ηλικία αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της? Η ακμή μπορεί να εμφανιστεί και από νεογνική ηλικία, δηλαδή και σε ένα νεογνό, δηλαδή να έχεις ένα μωράκι το οποίο να εμφανίζει κάποια σπυράκια. Δηλαδή από τους πρώτους μήνες ζωής μπορεί κάποιος να εμφανίσει ακμή. Πιο συχνή όμως εμφανίζεται στην εφηβεία, όπου επιδρούσαν οι ορμόνες, με αποτέλεσμα μετά την ηλικία των 11-12 να αρχίζει να εμφανίζεται η ακμή. Όταν ένα νεογνό εμφανίζει ακμή, αυτό σημαίνει ότι στην περίοδο της εφηβείας του θα έχει σίγουρα, Όχι, αυτό δεν συνδέεται. Συνδέεται με το γεγονός ότι σε αρχικούς μήνες ζωής έχει κάποια ανδρογόνα από τη μαμά, τα οποία έχουν επιδράσει πάνω στο νεογνό και γι' αυτό εμφανίζει το νεογνό στους πρώτους μήνες ζωής ακμή. Δεν συνδέεται η νεογνική ακμή με την εμφάνιση σε μετέπειτα ηλικία ακμή. Τα αίτια εμφάνισης της ακμής είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Θεωρούμε ότι η κύρια αιτιολογία της ακμής είναι το σμίγμα. Άτομα τα οποία έχουν συμπερίσσια σμίγματος, είναι λιπαρά, έχουν ψηλά ποσοστά να εμφανίσουν ακμή. Εμπλέκονται ορμονικοί παράγοντες, κάποιες ανδρικές ορμόνες, κάποιες γυναικείες ονδρώνες και κάποια σύνδρομα, όπως το σύνδρομο των πολυκυστικών, συνδέονται με την εμφάνιση της ακμής. Επιπλέον, πάνω στην επιφάνεια του δέρματος υπάρχει ένα μικρόβιο, το οποίο υπάρχει φυσιολογικά πάνω στο δέρμα και υπό συνθήκες υπερπολαπλασιάζεται. Αυτό το μικρόβιο ονομάζεται προπιόπιν άκνες, το οποίο συνδέεται με την ακμή και άτομα τα οποία εμφανίζουν ακμή έχουν υψηλές αποικίες αυτό το μικροβίο. Δηλαδή, το σμίγμα, ορμονικοί παράγοντες και αυτό το μικρόβιο πάνω στην επιφάνεια του δέρματος είναι οι πιο συνήθως αιτιολογικοί παράγοντες. Η ακμή εμφανίζεται συνήθως σε αγόρια ή σε κορίτσια περισσότερο, ή δεν έχει σχέση το φύλο? Να σου εξηγήσω. Σε πιο μικρές ηλικίες, δηλαδή στην εφηβεία, θεωρούμε ότι είναι πιο συχνό το νόσημα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, είναι πιο συχνή εμφάνιση στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Για ποιο λόγο? Εμπλέκονται οι ορμονικοί παράγοντες σε αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm.
Και τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε? Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές θεραπευτικές επιλογές. Δηλαδή, ο ιατρικός κόσμος της δερματολογίας έχει εφεύρει διάφορες επιλογές για τη θεραπεία της ακμής. Πρέπει να πούμε ότι στον πλήστο των περιπτώσεων, η θεραπεία, ο λόγος που δίνουμε τη θεραπεία είναι κυρίως δύο. Είναι λόγω του ότι η ακμή επηρεάζει βαθύτατα τη ψυχολογία του ατόμου. Ξέρουμε ότι ακόμα και σε νεαρές ηλικίες επιδράσει η ψυχολογία του. Δηλαδή, βλέπεις παιδάκια, έφηβους να τους ενοχλεί έντονα η ακμή τους. Λοιπόν, και είναι λόγος για να δώσουμε θεραπεία αυτή η επίδραση της ψυχολογίας. Και η άλλη συχνή αιτιολογία που δίνουμε ακμή είναι επειδή η ακμή μπορεί να αφήσει πίσω της σημάδια, είναι ένας λόγος να παρέμβουμε. Τώρα, οι θεραπευτικές επιλογές είναι από τοπικά σκευάσματα. Υπάρχουν κρεμούλες φαρμακευτικές συγκεκριμένες για την ακμή. Υπάρχουν από το στόμα το σκευάσματα αντιβιωτικά, τα οποία, όπως σας είπα, επειδή σχετίζεται με ένα μικρόβιο, δίνουμε κάποια αντιβιωτικά. Μπορούμε να δώσουμε αντισυλληπτικά στις γυναίκες, αν εμπλέκονται ορμονικοί παράγοντες. Και υπάρχει και ένα φάρμακο, το οποίο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό όσον αφορά την ακμή, το οποίο ονομάζεται ισοτετινοίνη. Είναι ένα φάρμακο το οποίο προέρχεται από τη βιταμίνη Α και έχει ψηλά ποσοστά επιτυχίας όσον αφορά την ακμή. Κάνει θαύματα. Νικόλ, είναι πάρα πολλοί που τα πιέζουν και τα σπάνε τα σπυράκια. Δυστυχώς. Αυτό είναι κακό. Κοιτάξτε, κάτω από την επιφάνεια του νυχιού είναι μια περιοχή όπου είναι μια φωλιά μικροβίων. Με αποτέλεσμα, όταν κάποιος πάει ένα σπυράκι, το σπυράκι φλεγμένο, δεν είναι μολυσμένο, φλεγμένο, και όταν κάποιος πάει να το σπάσει με τον νύχι του, υπάρχουν μικρόβια με αποτέλεσμα να το επιμολύνει, δηλαδή χειροτερεύει μια υπάρχουσα κατάσταση. Και γι' αυτό δεν πρέπει να τα σπάνε. Πρέπει να έρχονται στους δερματολόγους να τα λύνουμε αυτά τα θέματα. Είναι μεταδοτική η ακμή. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι, κυρίως εμείς οι γυναίκες, αν κάποια έχει σπυράκια ή ακμή στο πρόσωπό της, μην χρησιμοποιήσεις αυτό το προϊόν, το make-up ή το σφουγγαράκι, γιατί θα βγάλεις και εσύ σπυράκια. Δεν είναι μεταδοτική από απόσταση, αλλά δεν είναι κακές συνθήκες υγιεινής το να χρησιμοποιάσει κοινά προϊόντα με άλλο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να φέρει ένα μικρόβιο και το μεταδώσει στον άλλο και να υπεραναπτυχθεί και να βγάλει ακμή. Τώρα, ο ήλιος είναι σύμμαχος στη θεραπεία της ακμής? Παρόλο που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο ήλιος βοηθάει στην ακμή, δεν συνδέεται με αυτό το φαινόμενο. Πολλές φορές η έκθεση στη θάλασσα, επειδή έχει χλωριούχο νάτριο, έχει αλάτι, το οποίο το αλάτι μπορεί να κάνει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι αυτό που βοηθάει, δεν είναι ο ήλιος. Ναι. Είναι μια... δεν πιστεύω σε αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα, τα σημάδια και τις ουλές που πολλές φορές μπορεί να αφήσει η ακμή, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, πώς θα τα θεραπεύσουμε αυτά? Η κοσμητική δερματολογία έχει ανακαλύψει διάφορους τρόπους για την αντιμετώπιση των σημαδιών και κάποιος μπορεί πλέον να βελτιώσει και να καταπολεμήσει τα σημάδια τα οποία μπορεί να αφήσει στο πέρασμά της η ακμή. Υπάρχουν από ειδικά χημικά peelings τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, υπάρχουν ειδικά laser ανάπλαση τα οποία χρησιμοποιούνται για την ακμή, υπάρχει microneedling. Πλέον χρησιμοποιείται ένα εγκεκριμένο και από τον ιατρικό κόσμο να χρησιμοποιείται υαλουρονικό, το οποίο κλασικά χρησιμοποιείται για ρητίδες. Πλέον το υαλουρονικό χρησιμοποιείται για ουλές ακμής. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή πολλές θεραπευτικές επιλογές και για τις ουλές. Το μακιγιάζ τώρα επιδεινώνει την ακμή, την κατάσταση αυτή? Θεωρούμε ότι σε μια επιφάνεια που έχει έντονο σμίγμα, αν αποφράξει με το μακιγιάζ, ναι, μπορεί, επειδή αποφράσεται περιττέρω ο σμιγματογόνος πόρος, μπορεί να χειροτερέψει την ακμή. Καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να απαγορεύσει κάποιον να βάσει μακιγιάζ όταν υπάρχει τόσο έντονο πρόβλημα ακμής. Δηλαδή, πολλές φορές δίνουμε λύση με τις θεραπείες όσον αφορά την ακμή και προσπαθούμε να περιορίσουμε το μακιγιάζ. Δηλαδή, όπως σας είπα, επηρεάζει τόσο πολύ την ψυχοσύνθεση του ατόμου. Το να μην καλύπτουμε ένα μακιγιάζ, το οποίο επηρεάζεται ακόμη περισσότερο. Τώρα, υπάρχουν και κάποια προϊόντα μακιγιάζ που λένε ότι είναι καλά για την ακμή. Δηλαδή, είναι σαν make-up, έχουν το χρώμα του make-up και τα βάζεις πάνω και φεύγουν. Λένε. Δεν ξέρω. Όταν κάποιος έχει μια ακμή, υπάρχουν ειδικά κρέμες, μάσκες και υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ακμιακά δέρματα. Πάνω σε μια συσκευασία, αυτός που έχει ακμή θα πρέπει να διαβάζει αυτό το χαρακτηριστικό που γράφεται non-comedogenic. Δηλαδή δεν χειροτερεύει, δεν κάνει χειρότερη την υπάρχουσα ακμή. Τώρα, μια κρεμούλα εντατική με μια κρέμα πάνω, λίγο δύσκολο να εξαφανίσει την ακμή. Ναι. Η φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να χορηγηθεί σε ένα άτομο, πόσο καιρό συνήθως κρατάει? Εξαρτάται από τον βαθμό της ακμής, από την έκταση της ακμής, εξαρτάται από το σκεύασμα. Δηλαδή, υπάρχουν, ας πούμε, οι θεραπείες που δίνουμε με την ισοτετινοίνη, μπορούν να διαρκέσουν από 4 μέχρι 9 μήνες.
για παράδειγμα. Απαίνει τόσο πολύ χρόνο. Κοιτάξτε, η ακμή είναι ένα χρόνο νόσημα, δεν είναι νόσημα ούτε τη εβδομάδα ούτε του μήνα. Αποθεραπεύεται όμως εντελώς ή μπορεί να έχουμε επανεμφάνιση πάλι σε κάποιο άλλο στάδιο? Για το συγκεκριμένο φάρμακο στο οποίο αναφέρομαι, την ισοτρινοϊνή, το οποίο είναι ένα φάρμακο που δίνουμε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν βαριά ακμή ή μεσαίο βαθμό ακμή που δεν ανταποκρίνονται σε άλλα σκευάσματα, δίνοντας τη θεραπεία, αποθεραπεύει, δηλαδή μετά τη διακοπή της θεραπείας. Κάνει θεραπεία για παράδειγμα 4-5 μήνες. Είναι το μόνο σκεύασμα που όταν κάνουμε θεραπεία μετά τη διακοπή δεν εμφανίζεται η ακμή για περίπου 3 χρόνια. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο κλείνοντας που δεν έχουμε πει, που θέλεις να αναφέρεις? Απλά αυτό που ήθελα έτσι να το συνοψίσω είναι ότι η ακμή είναι εξαιρετικά συχνή. Υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες για την αντιμετώπιση της, θεραπείες για τα σημάδια. Ξέρουμε ότι επηρεάζει βαθύτερα η ψυχολογία του ατόμου, γι' αυτό ας μην διστάσουν πολλές φορές οι γονείς να δώσουν κάποια θεραπεία στα παιδιά, επειδή αυτό έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στη ψυχολογία τους και στα σημάδια. Μάλιστα. Νικόλο Σακά, δερματολόγος, αφροδισιολόγος, ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ ευχαριστώ. Που ήσουν μαζί μας. Πάμε να δούμε κάποια θέματα, κυρίες και κύριοι, ακόμη από τον διεθνή χώρο και επιστρέφουμε για να υποδεχθούμε εδώ στο στούτιο τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου. Η εβδομάδα μόδας στο Λονδίνο ολοκληρώθηκε με δύο μοναδικές επιδείξεις. Αρχικά, ο πάντα ιδιαίτερος Bobby Able έδειξε τη νέα του κολεξιόν με πηγή έμπνευσης τα καρτούν. Όπως πάντα, η πασαρέλα γέμισε με αγαπημένες παιδικές μορφές. Εντυπωσιακή ήταν η επίδειξη του Κορεάτη Dig Nak. Πηγή έμπνευσής του ήταν η άνοιξη και τα μονόχρωμα αντρικά ρούχα επηρεασμένα από την κορεάτικη παράδοση αλλά και τη δυτική μόδα. Είμαι νέος στη διεθνή σκηνή μόδας και ήθελα να δείξω το κορεάτικο στυλ στο Λονδίνο ώστε να δημιουργήσω νέες ευκαιρίες σε αυτή την πραγματικά μεγάλη αγορά. Σημαντικό στοιχείο της νέας κολεξιόν του Κορεάτη ήταν τα κόκαλα και τα κρανία. Η εβδομάδα μόδας του Λονδίνου κρίθηκε επιτυχημένη και άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια τη σεζόν. Η ηθοποιός Νάταλι Ντόρμερ και η Λετίσια Ράιτ ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Τηλεόρασης και Κινηματογράφου που θα απονεμηθούν στις 18 Φεβρουαρίου. Υποψήφια στην κατηγορία καλύτερης ταινίας είναι η Μορφή του Νερού του Γκιγέλμο Ντελτόρο. Η ταινία, η οποία θα βγει στους κινηματογράφους της χώρας μας στις 15 Φεβρουαρίου, αφηγείται την ιστορία αγάπης μεταξύ μιας κοφάλαλης νεαρής και ενός περίεργου αμφίβιου πλάσματος. Υποψήφια είναι και η ταινία του Μάρτιν Μακδόνα, «Τρεις πινακίδες έξω από το Έρμπινγκ στο Μιζούρι». Η ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου αναφέρεται στην αγωνιώδη προσπάθεια μιας γυναίκας να εξιχνιάσει την υπόθεση βιασμού και δολοφονίας της κόρης της σε μια μικρή πόλη του Μιζούρι. Φαβορή θεωρείται και η πιο σκοτεινή ώρα, στην οποία ο Γκάρι Όλτμαν κέρδισε τη χρυσή σφαίρα πρώτου ανδρικού ρόλου ενσαρκώνοντας τον Βίνστον Τσόρτσιλ. Επιστρέψαμε, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, βουλευτής αλλά και εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, είναι μαζί μας. Καλωσορίσατε και καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά σε όλους. Θα συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας σήμερα, κύριε Στεφάνου. Θέλω να ξεκινήσω με το θέμα που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Το επιτελείο Μαλάλα και το επιτελείο Παπαδόπουλου ζήτησαν τον διορισμό υπηρεσιακού υπουργού εσωτερικών. Το ΔΣ εξέδωσε ανακοίνωση απάντησης στις επικρίσεις, δικαιολογώντας τη συμμετοχή των υπουργών της κυβέρνησης στην προεκλογική εκστρατεία. Και υπήρξε και απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ανέφερε ότι αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι λίγες μόνο μέρες πριν από τις επικείμενες προεδρικές εκλογές, το εκλογικό επιτελείο Σταύρου Μαλά εγείρει θέμα αντικατάστασης του Υπουργού Εσωτερικών. Δυστυχώς πρόκειται για μια καθαρά προεκλογικών σκοπιμοτήτων παρέμβαση, η οποία δεν συνάδει με τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών στα σύγχρονα κράτη. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Αναστασιάδης και το επιτελείο του μεταλλάσσονται ανάλογα με τις συνθήκες.
Είναι ο κύριος Αναστασιάδης που το 2011 ζητούσε επίμονα το διορισμό υπηρεσιακού Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά στο Γλαύκο Κλειρίδη, ο οποίος δύο φορές είχε διορίσει υπηρεσιακούς υπουργούς, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ο Γλαύκος Κλειρίδης είχε ανεβάσει τις μετοχές του στο πολιτικό χρηματιστήριο πολύ ψηλά. Εάν λοιπόν σήμερα διαρωτάται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το τι επιβάλλει το διορισμό υπηρεσιακού υπουργού, τότε θα πρέπει να διαρωτηθεί πότε άλλαξε θέση ο κύριος Αναστασιάδης. Τότε που ζητούσε υπηρεσιακό υπουργό ή τώρα που λέει ότι όλα είναι εντάξει και δεν χρειάζεται υπηρεσιακός υπουργός. Θέλω να ρωτήσω το γεγονός ότι ο πολιτικός προϊστάμενος των εκλογών, ο Υπουργός Εσωτερικών, όχι απλά συμμετέχει στην προεκλογική εκστρατεία και στις διάφορες συγκεντρώσεις του κύριου Αναστασιάδη, αλλά προωθεί και με Twitter και με Facebook αναρτήσεις που κάνει κλπ. Διάφορα πολιτικά μηνύματα, συμμετέχει στην προεκλογική εκστρατεία. Απασχολεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτό το πράγμα ή όχι? Δεν θα έπρεπε, τουλάχιστον για τους τύπους, ο υπεύθυνος υπουργός για τις εκλογές να κρατήσει τον εαυτό του έξω από την προεκλογική εκστρατεία? Προφανώς για τον απερχόμενο πρόεδρο αυτά δεν αποτελούν σημαντικά πράγματα. Τα αφήνουμε στην κρίση των πολιτών. Άρα το αίτημα σας ήταν μόνο για τον κύριο Πετρίδη. Το είχαμε ξεκαθαρίσει. Συμφωνείτε όμως ότι οι υπουργοί πρέπει να εμπλέκονται στην προεκλογική εκστρατεία του? Όχι, δεν συμφωνούμε. Ψήφιου Πρόεδρου. Αλλά δεν γίνεται μόνο, δεν εμπλέκονται μόνο οι υπουργοί. Εδώ ο απερχόμενος πρόεδρος κάνει προεκλογική με τα λεφτά ουσιαστικά του δημοσίου και των φορολογούμενων πολιτών. Δεν έμεινε ραχούλα και δεν έμεινε πλατεία που δεν έχει πάει ο απερχόμενος πρόεδρος τώρα τους τελευταίους τρεις μήνες να κάνει εγγένεια σε έργα που δουλεύουν εδώ και καιρό ή να κάνει εγγένεια σε έργα που δεν έχουν τελειώσει. Να εξαγγέλει πράγματα που τα είχε εξαγγείλει πριν τρία χρόνια, πριν δύο, πριν πέντε χρόνια, που έλεγε ότι θα τα κάνει στην προεκλογική περίοδο του 2013 και ακόμα δεν τα έχει κάνει. Νομίζω ότι ο κάθε πολίτης, αν ψάξει λίγο τα πράγματα, θα δει ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου ουσιαστικά είναι γεμάτη από δεσμεύσεις και υποσχέσεις που απλά δεν τηρήθηκαν. Θέλω να πάμε τώρα στο θέμα των καταγγελιών του κυρίου Λιλίκα, ότι επιτελείο υποψήφιο Προέδρου προσπάθησε να τον χρηματίσει για να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα. Ο αναπληρωτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δησίου, ο κύριος Δίπλαρος, που είχαμε χθες εδώ και τον ρωτήσαμε σχετικά αν προκύπτει ποινικό ζήτημα και αν πρέπει να γίνει επίσημη καταγγελία, είπε ότι το θέμα είναι περισσότερο ηθικό και πολιτικό παρά ποινικό. Ποια είναι η θέση σας σε αυτό? Το αν είναι ποινικό ή όχι, αυτό ας το αφήσουμε στους αρμόδιους. Από τη στιγμή που ο κύριος Λιλίκας επέλεξε να κάνει αυτή την δήλωση, θα έπρεπε κανονικά να κατονομάσει και ποιο το επιτελείο ή ποιος υποψήφιος έχει επιχειρήσει να τον εξαγοράσει με στόχο να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Επειδή δεν το έχει κάνει ο κύριος Λιλίκας, θα πρέπει να πω ότι αυτό που είπε επιστρέφει πάνω του. Ή επιτέλους αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, άρα ο καθένας πρέπει να έχει το θάρρος να πάει μέχρι τέλους, ή καλύτερα να μην το πει. Είχε κάποια σκοπιμότητα, θεωρείτε? Δεν μπορώ να ξέρω αν είχε σκοπιμότητα. Αυτό το οποίο μπορώ να κρίνω είναι ότι ο κύριος Λιλίκας, εάν δεν είχε και δεν έχει το θάρρος να πει ποιος είναι αυτό, ποιος είναι αυτός που προσπάθησε να τον εξαγοράσει, καλύτερα να μην το έλεγε. Και ξέρετε γιατί? Διότι πρώτον είναι ήδη αρκετά βεβαρημένη η πολιτική στον τόπο μας, και με τέτοιου είδους τοποθετήσεις, χωρίς να υπάρχει δύναμη για να φτάσουμε μέχρι τέλους σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες, απλά καταγράφουμε ακόμα ένα φαινόμενο που πλήττει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία της πολιτικής και των πολιτικών στα μάτια και στη συνείδηση των πολιτών. Δεύτερο, ο κύριος Λιλίκας μένει εκτεθειμένος. Και γι' αυτό είτε θα πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του, προστατεύοντας και την πολιτική, λέγοντας ποιο το επιτελείο προσπάθησε να τον εξαγοράσει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι το επιτελείο του Σταύρου Μαλά. Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε λίγο και στο αποτέλεσμα των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα. Είδαμε μία άνοδο των δεξιών κομμάτων.
αυτό τώρα και η πτώση που είδαμε των κομμάτων με πιο έτσι μετριοπαθή πολιτική, πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν την προσπάθεια επίλυσης για το Κυπριακό? Κοιτάξτε, το Κυπριακό το χειρίζεται ο εκάστοτε ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο οποίος δεν αλλάζει, είναι ο κύριος Ακκιντζή. Και επειδή είναι ο κύριος Ακκιντζή, ανεξαρτήτως των διαφωνιών που υπάρχουν μαζί του, θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια λύση στο Κυπριακό. Και το λέω αυτό γιατί ο κ. Ακκιντζή είναι τοποθετημένος υπέρ της λύσης που να στηρίζεται στη συμφωνημένη βάση λύσης, που είναι η Ριζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, που είναι η επανένωση του τόπου και του λαού. Αν έχουμε απέναντι μας έναν ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας που είναι διχοτομιστής, όπως είναι ο κύριος Έρογλου, όπως ήταν ο Ραούφ Ντεχτάς, αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσκολίες που είναι δεδομένες και υπάρχουν γίνονται ακόμα περισσότερες. Υπάρχει μια συζήτηση στη δική μας την πλευρά, εάν και κατά πόσο παίζει ρόλο η τουρκοκυπριακή κοινότητα στη λύση του Κυπριακού ή αν αυτό εναπόκειται πλήρως στην Τουρκία. Ο καθοριστικός ρόλος είναι στην Τουρκία. Αλλά έχει σημασία να έχουμε απέναντι μας την τουρκοκυπριακή κοινότητα ένα ηγέτη, ο οποίος να θέλει να επιλύσει το Κυπριακό έτσι όπως προβλέπουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί αν έχουμε και την τουρκοκυπριακή κοινότητα απέναντί μας, χωρίς να είναι συνεργάσιμη, οι δυσκολίες γίνονται πολλαπλάσιες. Το ότι όμως τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Άγκυρα, η Τουρκία, δεν αποδείχθηκε αυτό στο Κραν Μοντανά? Να σας πω κάτι. Έτσι και εγώ στην Τουρκία την έχουμε απέναντί μας. Εάν απολυτοποιήσουμε αυτή τη θέση, δηλαδή στο στυλ ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε λύση, τότε γιατί να προσπαθήσουμε να λύσουμε το Κυπριακό? Γιατί δεν λέμε στον κόσμο με θάρρος, όσοι έχουν αυτή τη θέση ότι δεν πρόκειται η Τουρκία να συμφωνήσει σε λύση, επομένως δεν θα λυθεί το Κυπριακό, γιατί δεν το λέει. Ένας τρόπος υπάρχει να λύσουμε το Κυπριακό. Είναι να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, να υποχρεώνουμε την Τουρκία, την τουρκική πλευρά να έρχεται σε διαπραγματεύσεις και στο τραπέζι το διαπραγματευτικό να αποδεικνύεται ποιος έχει την θέληση και τη βούληση για λύση και αν υπάρχει ανάλογη συνεργασία να φτάσουμε στη λύση του Κυπριακού, αλλιώς να μην είναι εκτεθειμένος αυτός που δεν θέλει τη λύση. Και επειδή δεν είμαστε στο γενικό και στο αόριστο, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που έχουμε μπροστά μας. Ο Γενικός Γραμματέας μας είπε και προχθές στο προσχέδιο έκθεσης, μας είπε και στην έκθεση του την προηγούμενη, ότι θέλει συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κράς Μοντανά, αξιοποιώντας και διαφυλάσσοντας το υλικό που έχει δημιουργηθεί μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό και οι θέσεις των υποψηφίων πρέπει να είναι συγκεκριμένες σε σχέση με το πώς λογαριάζουν να διαχειριστούν το Κυπριακό. Ο κύριος Παπαδόπουλος λέει θα κάνει μια νέα στρατηγική. Αυτή η λεγόμενη νέα στρατηγική οδηγεί στην σύγκρουση με τον διεθνή οργανισμό, με τη διεθνή κοινότητα και απευθείας στη διχοτόμηση. Ο δε κύριος Αναστασιάδης έχει δοκιμαστεί. Μέσα από τις παλινοδίες της αντιφάσης και τα λάθη του έχει οδηγήσει στην απενοχοποίηση της Τουρκίας. Αυτό που λέει ο Σταύρος Μαλάς είναι ότι θα κάνω αυτό που λέει ο Γενικός Γραμματέας για να αναζωογονήσουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία. Εκεί θα κληθεί η Τουρκία να θέσει τα πράγματα επί τον τύπο των ύλων. Αν είναι έτοιμη να συνεργαστεί για λύση, καλώς θα έχουμε λύση. Αν όχι, να εκτεθεί και να μην είναι απονοχοποιημένη. Δηλαδή, στην περίπτωση εκλογής του κυρίου Μαλά, θα ξεκινήσει τις συνομιλίες από εκεί που είχαν να διακοπεί στο Κραν Μοντανά. Εάν και εφόσον ο λαός τον τιμήσει με την ψήφο του και τον εκλέξει στο ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα κάνει αυτό που λέει ο Γενικός Γραμματέας. Δηλαδή, θα συναντήσει τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τον κύριο Ακκιντζή, για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να πιστεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί ακόμα δεν έχει πιστεί, το καταγράφει και στο προσχέδιο της έκθεσής του και στην προηγούμενη έκθεση, ότι είναι έτοιμες οι δύο κοινότητες να συνεχίσουν την εργασία. Ναι, και αυτή η εργασία θα συνεχιστεί έτσι όπως θέλουν τα Ηνωμένα Έθνη. Το ΑΚΕΛ καταλογίζει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον κύριο Αναστασιάδη, ότι δεν πήγε καλά προετοιμασμένη η δική μας πλευρά στην διεθνή διάσκεψη. Και δεύτερον, ότι ο πρόεδρος δεν φάνηκε αρκετά αποφασισμένος και τολμηρός να προβεί σε εκείνα τα αναγκαία βήματα που ενδεχομένως να οδηγούσαν στην επιτυχή κατάληξη της διάσκεψης. Μου άρεσε το ενδεχομένως γιατί έτσι είναι. Δεν γνωρίζουμε εμείς εάν με τη δική μας μόνο στάση θα μπορέσουμε να πείσουμε την Τουρκία. Εμείς θα πρέπει να επιδιώξουμε. Πάντοτε συνεπείς στις αρχές λύσης του Κυπριακού και επιδεικνύοντας και τον απαραίτητο ρεαλισμό. Αλλά είναι εκεί που θα μπει πίεση στην Τουρκία.
Και αν μπει πίεση, πα στην Τουρκία και η Τουρκία τελικά κάνει τα απαραίτητα βήματα για να λυθεί το Κυπριακό, καλώ επαναλαμβάνω. Αν όχι, να είναι εκτεθειμένη. Δεν είναι εκτεθειμένη σήμερα η Τουρκία. Ξέρετε γιατί? Διότι ο κύριο Αναστασιάδη δεν εξάντλησε τα περιθώρια που είχε, ούτε και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που είχε στο Κράς Μοντανά, ειδικά στο δείπνο, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν οι εγκύτριες δυνάμεις πλην της Τουρκίας ήταν έτοιμες και είχαν θέσει και έχουν θέσει για μηδενικές εγγυήσεις, μηδενικά κατοχικά στρατεύματα και μηδενικά επεμβατικά δικαιώματα, αντί να πιαστεί από αυτό ο κύριος Αναστασιάδης, Δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να εξαντλήσει δηλαδή ο κ. Αναστασιάδης, γιατί υπάρχουν και οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, οι οποίες τον κατηγορούν ότι έκανε υποχωρήσεις μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Ποιες είναι αυτές? Τα κόμματα του... Όχι, ξέρω ποιο είναι το κόμμα. Απλώς λένε τα κόμματα που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου, πρώτα-πρώτα θα πρέπει να πούν πάνω σε ποια βάση λύσης βλέπουν να επιλύεται το Κυπριακό. Τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία που τη δεχτήκαμε από το 1977. Ο Τάσος Παπαδόπουλος την έκανε συμφωνία στις 8 του Ιούλη του 2016. 2006, συγγνώμη. Αποτελεί συμφωνημένη βάση λύσης για αυτούς ή όχι? Διότι αντιλαμβάνεστε ότι λύση χωρίς βάση δεν μπορεί να υπάρξει. Εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τον κύριο Αναστασιάδη. Όταν επιχείρησε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να καταθέσει ένα άτυπο έγγραφο στο δείπνο του Κράς Μοντανά, ναι, που ήταν ένα βήμα παρακάτω από το πλαίσιο το δικό του, του Γενικού Γραμματέα, για την υλοποίηση και εφαρμογή της λύσης χωρίς εγγυήσεις, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα και χωρίς κατοχικά στρατεύματα, γιατί ο κύριος Αναστασιάδης δεν δέχτηκε να κατατεθεί αυτό το έγγραφο και θεώρησε πως υπάρχει ένταση στη συζήτηση, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε δημόσια. Και αυτή η στάση του κυρίου Αναστασιάδη προκάλεσε και την απογοήτευση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του κυρίου Κοτσά, που μας έκανε το παράπονο του και δημόσια. Αυτό εννοούμε. Ότι είχε ευκαιρία ο κύριος Αναστασιάδη να σπρώξει τα πράγματα μπροστά και εκεί η Τουρκία θα έδειχνε τις πραγματικές της προθέσεις. Είτε να συνεργαστεί και να πάμε παρακάτω, είτε να δείξει ότι δεν θέλει λύση και αντί να εγκομιάζεται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ναι, να δαχτυλοδείχνεται ως το αδιάλακτο μέρος. Κοιτάξτε, υπάρχει μια... Δεν έδειξε με τη στάση της ότι δεν θέλει... Πού το βλέπετε αυτό? Το είπε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όχι, μα δεν επέριψε και την ευθύνη σε καμία πλευρά. Ποιος το είπε? Διαβάστε την έκθεση. Επιρρύψει την ευθύνη στις δύο κοινότητες ο κύριος ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στην προηγούμενη έκθεση και στην τελευταία έκθεση. Και αναθέτει την ευθύνη για την επόμενη μέρα για την επόμενη μέρα των διαπραγματεύσεων στις δύο κοινότητες. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται ότι δεν επέριψε ευθύνες ο Γενικός Γραμματέας. Επιρρύπτει ευθύνες ο Γενικός Γραμματέας, αλλά όχι στην Τουρκία. Όχι στην Τουρκία. Και θα πω ακόμα κάτι. Δεν ήταν όμως το ζητούμενο. Ποιο? Το να επιρριφθούν οι ευθύνες. Ναι, αλλά να επιρριφθούν οι ευθύνες, το σωστό. Δεν επιρρύφθηκαν στην Τουρκία. Γιατί δεν επιρρύπτονται στην Τουρκία? Διότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν πίεσε τα πράγματα στο Κράς Μοντανά για να φανεί ότι η Τουρκία είναι το αδιαλέκτο μέρος. Προσέξτε τι συμβαίνει. Λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι θέλω μια λύση χωρίς εγγύησεις, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα και χωρίς κατοχικά στρατεύματα. Αυτή είναι μια πολύ σωστή θέση. Εμείς λέμε ότι η Τουρκία δεν το δεχόταν αυτό. Πού φαίνεται αυτό? Ποιος το καταγράφει? Πέστε, δεν ήθελε ο Γενικό Γραμματέα να επιρρύψει ευθύνη, που δεν είναι αλήθεια. Και στο παρελθόν επερρύψε ευθύνες και τώρα επιρρύπτει ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν παρούσα εκεί, η κυρία Μογκερίνη, γιατί δεν είπε τίποτα? Γιατί δεν ζητούμε από την κυρία Μογκερίνη να πει την άποψή της? Αν το δεχόντουσαν όμως αυτό, δεν θα είχαμε λύση. Μπορεί και να είχαμε λύση. Ξέρετε τι λέει ο Γενικός Γραμματέας και σε αυτή την έκθεση και στην προηγούμενη έκθεση? Άρα επομένως δεν το δέχτηκαν. Κι? Η τουρκική πλευρά. Ποιος το λέει, πούντο? Το λέει κανείς? Μα γι' αυτό σας ρωτώ. Αν το είχαν δεχτεί, δεν θα. Ναι, θα προχωρούσαμε παρακάτω. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Είχαμε και άλλα ζητήματα ανοιχτά. Μα αυτό που λέτε ενισχύει την άποψή μας. Ότι εάν ετίθετο στο τραπέζι αυτό το πράγμα και επέμενε ο κύριος Αναστασιάδης να τεθεί στο τραπέζι όταν επιχείρησε ο Γενικός Γραμματέας να καταθέσει το άτυπο έγγραφο για εφαρμογή της λύσης, τότε η Τουρκία θα σταματούσε να έπαιζε κρυφτούλη και θα υποχρεωνόταν να τοποθετηθεί. Ναι, θέλω να προχωρήσω, ναι, δεν θέλω να προχωρήσω. Δεν το έκανε αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Τουρκία δεν τέθηκε κάτω από την πειρά, στο πω έτσι, του ελέγχου.
με αποτέλεσμα να της επιτρέψει ο απερχόμενος πρόεδρος να ξεφύγει στο Κράς Μοντανά απενοχοποιημένη. Και αυτά είναι ένα από τα λάθη του κυρίου Αναστασιάδη στο Κράς Μοντανά. Λοιπόν, να το αφήσουμε ως εδώ. Να πάμε λίγο στις προεδρικές. Όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Μαλάς θα δώσει μια μεγάλη μάχη με τον κύριο Παπαδόπουλο για να περάσει στον δεύτερο γύρο. Πρέπει να σας πω ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κύριος Μαλάς, που ξεκίνησε τελευταίος από τους βασικούς υποψήφιους, με μια προεκλογική εκστρατεία 3 μηνών, έχει περάσει τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος για ένα χρόνο ολόκληρο κάνει προεκλογική εκστρατεία και τελικά, από ό,τι φαίνεται, έχει εξαντλήσει τη δυναμική του και ο κύριος Μαλάς συνεχίζει να έχει δυναμική που τον βάζει όχι απλά στο δεύτερο γύρο, αλλά με πολύ καλές προϋποθέσεις να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές. Και τα δεδομένα είναι εκεί, γι' αυτό εργαζόμαστε. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος αυτή, γιατί πολλοί κόσμος τώρα, μέχρι τις εκλογές, θα αποφασίσει για το τι θα κάνει. Συνεχίζουμε λοιπόν την σκληρή και καλή δουλειά που κάνουμε και που έχει αποδώσει καρπούς, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, ο κύριος Μαλάς όχι απλώς να είναι στο δεύτερο γύρο, αλλά να κερδίσει τις εκλογές, γιατί ο κύριος Μαλάς μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Για την αποχή θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε ότι θα πάει αυτή την φορά και για την έτσι απάθεια των νέων ψηφοφόρων να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, ναι. Κύριε Στεφάνε. Έχουμε την εκτίμηση ότι η αποχή θα είναι λιγότερη από ό,τι ήταν στις βουλευτικές εκλογές και αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί ένα είναι οι βουλευτικές εκλογές, άλλο είναι οι προεδρικές. Βουλευτικές εκλογές, πολλές φορές κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι τα κόμματα το καθένα αναμετρώνται μεταξύ τους για να δουν ποιος θα έχει περισσότερες έδρες, ποιος λιγότερες έδρες. Εδώ, στις προεδρικές εκλογές, θα αποφασιστεί ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι αυτός που θα καθοδηγήσει και θα αποφασίσει ποιο δρόμο θα πάρει η Κύπρος στο πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι που βρίσκεται η Κύπρος. Και αυτό το σταυροδρόμι διαμορφώνεται από 3 διακυβεύματα που θα πρέπει να λυθούν με ένα σωστό και προοδευτικό τρόπο. Το πρώτο διακύβευμα είναι η λύση του Κυπριακού. Δεύτερον είναι η οικονομία, ποιο δρόμο θα πάρει και αν θα συνεχίσει ένα δρόμο ευκαιριακό και συγκυριακό που οδηγεί σε περιπέτειες ή θα σταθεί πάνω σε γερά πόδια. Και εάν η οικονομία και ο πλούτος που παράγει η οικονομία θα φτάνει σε ολόκληρη την κοινωνία ή θα πηγαίνει σε κάποιους λίγους και προνομιούχους. Ο Σταύρος Μαλάς θα εργαστεί για να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνημένη λύση στο Κυπριακό, βιώσιμη, λειτουργική, που να απελευθερώνει και να επανενώνει, για μια οικονομία που να στηρίζεται σε γερά πόδια, που τα αποτελέσματα αυτής της οικονομίας να μπορούν να φτάσουν μέσα από δικαιότερη αναδιανομή του πλούτου σε ολόκληρη την κοινωνία. Και το τρίτο, μας είπατε, Κυπριακό Κυπριακό οικονομία, κοινωνία. Ένα κοινωνικό κράτος που να στηρίζει τον πολίτη, να μην τον δυσκολεύει και να μην τον ταλαιπωρεί. Πρέπει να πω και αναφορικά με την στάση των νέων ψηφοφόρων, που δεν είναι μόνο στάση νέων ψηφοφόρων, πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολύ μεγαλύτερη ηλικία που δεν έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο. Αυτός ο αριθμός των 40.000 που ακούγαμε δεν αποτελεί μόνο νέα ψηφοφόρα. Ναι, μέχρι τα 30 χρόνια υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός πολιτών που δεν έχει εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο και η αποχή, παρότι σε ένα μεγάλο βαθμό αποτελείται από τις νεαρότερες ηλικίες, δεν είναι μόνο νεαρότερες ηλικίες, υπάρχουν και πιο μεγάλες ηλικίες. Πρέπει να πω το εξής, η αποχή δεν είναι επιλογή, με ποια έννοια. Είτε πάει κάποιος να ψηφίσει ή δεν πάει, επηρεάζεται από το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή αν κάποιος δεν πάει διότι λέει δεν με καλύπτουν αυτοί, εκείνοι κλπ, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψει να υπάρχουν πολιτικές, να υπάρχουν πολιτικοί, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας, που θα παίρνουν αποφάσεις πολιτικής. Επομένως, χρειάζεται ο κάθε πολίτης να κάτσει να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να αξιολογήσει τα προγράμματα του καθενός, τον πρώτερο βίο του καθενός, την αξιοπιστία του κάθε υποψήφιου, διότι δεν είναι απλά το τι υπόσχεται ο καθένας, προεκλογικά ο καθένας μπορεί να υπόσχεται πολλά. Είχε υποσχεθεί ο κύριος Αναστασιάδης το 2013, υπόσχεται και σήμερα, κάνει και παροχολογία. Ο κύριος Παπαδόπουλος έχει πραγματικά μεταλλαχθεί. Είναι αγνώριστος. Προηγουμένως ήταν συνεταιράκι του Αβέροφ Νεοφύτου στις πολιτικές λιτότητες. Σήμερα περίπου εμφανίζεται ως σοσιαλιστής. Θα πρέπει να κρίνουν οι πολίτες τι έκανε προηγουμένως ο καθένας, τι υποστηρίζει και τι υποστηρίζει τώρα. Θα τον πιστέψουν. Όπως για παράδειγμα
ότι είναι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Έχω δει και μια χορηγούμενη διαφήμιση που έχει δώσει ο κύριος Παπαδόπουλος στο διαδίκτυο ότι είναι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Αφού είναι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, γιατί ψήφιζε στη Βουλή υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, υπέρ της σύστασης μονάδας αποκρατικοποίησης, εναντίον της διάλυσης της μονάδας αποκρατικοποίησης μέχρι και πρόσφατα? Γιατί ψήφισε υπέρ της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Λεμεσού? Επειδή ήμασταν μακριά από τις εκλογές, τώρα είμαστε κοντά και αλλάζουμε τροπάρι. Οι πολίτες λοιπόν πρέπει να κρίνουν τον καθένα τι υποστηρίζει προηγουμένως, για να ξέρουν τι θα κάνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Ο Σταύρος Μαλάς έχει συνέπεια, έχει ειλικρίνεια και θα κάνει την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Έχω δύο ερωτήσεις για σας, κύριε Στεφάνο, από τηλεθεατές. Μηδενίζετε το έργο της κυβέρνησης όσον αφορά την οικονομία? Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση από το 2013? Να σας πω, για να βελτιωθεί η κατάσταση από το 2013 προκλήθηκε και μια καταστροφή. Και η καταστροφή προκλήθηκε από το κούρεμα καταθέσεων, το οποίο έκανε ο κύριος Αναστασιάδης. Για το οποίο κούρεμα έδινε ρητές διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να το συζητήσει. Ένα λεπτό. Στην καταστροφή, λένε όμως, την οικονομική, φτάσαμε με την διακυβέρνηση Χριστόφια. Ωραία. Ο καθένας μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και εγώ θα σας πω, όχι, δεν είναι αυτό. Θα πούνε αυτό είναι από το ΑΚΕΛ, δεν το δέχεται. Ας αφήσουμε... Εγώ οφείλω να κάνω την παρατήρηση. Όχι, βεβαίως. Ναι. Μα παρακαλώ. Γι' αυτό ας αφήσουμε τους τρίτους ουδέτερους αλλά ενδιαφερόμενους να μας πούν την άποψή τους. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έκθεση για την Κύπρο, την οποία ο κύριος Όλη Ρέν στις 17 Απριλίου του 2013, ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, είπε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί η Κύπρος έφτασε στην οικονομική κρίση. Ξέρετε τι λέει? Σαφέστατα, ότι η Κύπρος είχε οικονομική κρίση εξαιτίας της κρίσης των τραπεζών, που προκάλεσε προβλήματα στα δημοσιονομικά και όχι το αντίθετο. Όταν η Κύπρος πήγε στο μνημόνιο, υποχρεώθηκε να πάει στο μνημόνιο, οι βασικοί δημοσιονομικοί δείχτες της Κύπρου ήταν καλύτερες και από αυτής της Γερμανίας. Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Πήγαμε γιατί έπρεπε να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, και δεν είχαμε τα κοντίγια, που ήταν πάρα πολλά λεφτά. Το 1,8 της λαϊκής τράπεζας ήταν το 1 τρίτο του προϋπολογισμού περίπου. Καμιά οικονομία, όσο γερή και ανθεκτική και αν είναι, δεν αντέχει ένα τέτοιο μέγεθος σε ποσοστό, όπως ήταν αυτό που χρειαζόταν η λαϊκή τράπεζα για να κρατηθεί στη ζωή. Λοιπόν, αυτό που προκάλεσε την καταστροφή της οικονομίας ήταν το κούρεμα καταθέσεων. Αυτό άλλωστε έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης. Τι έλεγε προεκλογικά το 2013? Δεν πρόκειται ποτέ να δεχτώ κούρεμα καταθέσεων, γιατί αυτό αποτελεί καταστροφή. Δεν έλεγε για μικρό και μεγάλο κούρεμα, για το κούρεμα γενικά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, βελτιώθηκαν τα πράγματα. Ασφαλώς και βελτιώθηκαν. Γιατί όταν φτάσεις στον πάτο και δεν έχει πιο κάτω που να πας, κάποια στιγμή τα πράγματα θα πηγαίνουν πιο πάνω. Δεύτερον, το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος όταν πάει στο πανεπιστήμιο για την πολιτική οικονομία, μαθαίνει το εξής. Η οικονομία στον καπιταλισμό έχει κυκλικό χαρακτήρα. Έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Κάθε πτώση, ύφεση και κρίση ακολουθείται από μια περίοδος ανάπτυξης. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που διευρύνεται, μεγεθύνεται το ΑΕΠ, γιατί έπεσε και το ΑΕΠ χαμηλά. Υπάρχει μια ανεμική ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται πάνω σε ευκαιριακές και συγκυριακές συνθήκες. Το ζήτημα είναι να προσδώσουμε ανθεκτικότητα, βάθος στην οικονομία μας, έτσι ώστε να μην ταρακουνιέται και να μην καταστρέφεται όταν προκύψουν κάποιες συνθήκες εξωγενείς ή εσωστρεφής, ενδογενείς. Αυτό το πράγμα δυστυχώς η κυβέρνηση δεν το κάνει. Αρκείται στα συγκυριακά και τα ευκαιριακά. Πανηγυρίζει γιατί λέει έχουμε μια ανάπτυξη, όμως τα προβλήματα είναι μπροστά μας και όχι πίσω μας. Ξέρετε να σας πω το ένα? Δηλαδή το ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες του κόσμου σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και σε ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αποτελεί μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κυπριακής οικονομίας? Είναι μπροστά μας το πρόβλημα, δεν είναι πίσω μας. Τι έκανε η απερχόμενη κυβέρνηση για αυτό το πράγμα? Τίποτα. Επομένως, χρειάζεται να κάνουμε πολλά για την οικονομία, δίνοντας ανθεκτικότητα και βάθος και αντιμετωπίζοντας τα δομικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία. Πέραν από το γεγονός ότι με τις πολιτικές λιτότητες τις οποίες συμμετείχε και συνδημιούργησε ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, οδήγησαν την Κύπρο στο να είναι η πρωταθλήτρια της Ευρώπης στην ανισότητα, στον κίνδυνο της φτώχειας, στη φτωχοποίηση του ενός τρίτου του πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Κράτους. Έτσι, δεν λέω κάτι αυθαίρετο. Και οι προπτικές να είναι ζωφερές για ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Λοιπόν, έχω ακόμα δύο ερωτήσεις. Δεν σας έκανα την δεύτερη προηγουμένως. Όμως για το θέμα οικονομίας. Πώς θα δικαιωθούν οι κουρεμένοι στην περίπτωση εκλογής στην Προεδρία του Σταύρου Μαλά, η μία ερώτηση. Και η άλλη, αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς στην Ευρώπη σας προβληματίζει, καθώς έχουμε και τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, ο οποίος κατέρχεται ως υποψήφιος για την Προεδρία. Δεν μας προβληματίζει μόνο εμάς ή δεν πρέπει να προβληματίζει μόνο εμάς. Πρέπει να προβληματίζει όλους. Στην Ευρώπη δεν προβληματίζονταν και τώρα βρέθηκαν μπροστά σε μια κατάσταση, θα έλεγα, σχεδόν πανικού. Ασφαλώς και θα πρέπει να μας προβληματίσει. Σύμφωνα με τις αναλύσεις που κάνουν και στην Ευρώπη, ξέρετε ποιος είναι ο βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της ακροδεξιάς? Είναι η φτώχεια, η ανισότητα και οι πολιτικές σκληρής λιτότητας που ακολουθούν στην Ευρώπη και που ακολουθούν και εδώ οι επερχόμενοι κυβερνώντες. Άρα, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ακροδεξιά, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές λιτότητας, να βάλουμε πολιτικές βιώσιμης οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι ώστε να στηρίξουμε πρωτίστως τα χαμηλομεσαία στρώματα του λαού και όλους εκείνους που χρειάζονται τη στήριξη του κράτους, έτσι ώστε να ξεφύγουν από τα πλοκάμια και τον λαϊκισμό της ακροδεξίας. Σε ό,τι αφορά στους κουρεμένους, θα πρέπει να σας πω ότι και για τους κουρεμένους θα πρέπει να γίνει επιτέλους σοβαρή συζήτηση, γιατί δεν έχει γίνει σοβαρή συζήτηση, όπως δεν έχει γίνει σοβαρή συζήτηση ούτε και για τους αξιόγραφους, αλλά ούτε και για τα ταμεία προνοίας που έχουν χαθεί, αλλά ούτε και για όλους αυτούς που άμεσα ή έμμεσα έχουν κουρευτεί. Γιατί επαναλαμβάνω, το κούρεμα καταθέσεων προκάλεσε την καταστροφή της οικονομίας. Για να μπορέσει να δικαιωθεί ο κόσμος, θα πρέπει να στηριχθεί η οικονομία, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί και η οποία να δίνει τη δυνατότητα στο κράτος μέσα από ένα πολύ στοχευμένο, προσεκτικό και στα πλαίσια της ανθεκτικότητας της οικονομίας να αντιμετωπίσει όλα εκείνα τα προβλήματα που έχει προκαλέσει το κούρεμα καταθέσεων και ασφαλώς τους κουρεμένους καταθέτες. Και τελειώνοντας, κύριε Στεφάνου, είμαστε πόσο 17 μέρες, πόσο πριν τις 17 περίπου μέρες πριν από τις 28 του Γενάρη. Εκλογές. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους Κύπριους ψηφοφόρους και με ποιο γνώμονα θα πρέπει να ψηφίσουν? Αυτό που θα έλεγα στους πολίτες είναι να εμπιστευτούν τον Σταύρο Μαλά, ο οποίος και θέλει και μπορεί να φέρει την πραγματική αλλαγή. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την κοινωνία, που δεν είναι διαπλεγμένος με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, άρα μπορεί να χτυπήσει τη διαφθορά και την διαπλοκή και την ίδια ώρα μπορεί να κατανοήσει την ανησυχία, τον πόνο, την δυστυχία και την δυσπραγία του μέσου πολίτη, γιατί είναι ένας από αυτούς, εργάστηκε για να γίνει αυτό που είναι, δεν τα βρήκε έτοιμα, δεν είναι από κανένα σπίτι, από κανένα τζάκι ή δεν έχει το μεγάλο επώνυμο και άρα νιώθει την ανασφάλεια του πολίτη και θα εργαστεί έτσι ώστε με τη λύση του Κυπριακού, την απελευθέρωση και την επανένωση, την ανάπτυξη της οικονομίας και την στήριξη του κοινωνικού κράτους να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια κοινωνία που να χαρακτηρίζεται από ευτυχία, από ευημερία και πρόοδο. Του καταλογίζουν όμως οι αντίθετες πολιτικές δυνάμεις απειρία στο θέμα των διαχείρισης του Κυπριακού προβλήματος. Ξέρετε, όταν ρωτήσεις στο μέσο πολίτη ποια ήταν η καλύτερη προεδρία, αβίαστα θα έλεγα η μεγάλη πλειοψηφία πάει στο Γιώργο Βασιλείου. Θεωρείται ότι ήταν έμπειρος ο Γιώργος Βασιλείου όταν ανέλαβε τα ενία του κράτους το 1988 και στρίμωξε την Τουρκία στο Κυπριακό και δημιούργησε συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας στον τόπο. Δεν είναι θέμα εμπειρίας μόνο. Όταν είσαι, έχεις όραμα, όταν έχεις σωστή πολιτική, τους σωστούς συνεργάτες, την αποφασιστικότητα να κάνεις κάτι, το κάνεις. Και ο Σταύρος Μαλάς αυτό μπορεί να το κάνει. Με την καθοδήγηση του ΑΚΕΛ. Όχι, δεν είναι με την καθοδήγηση του ΑΚΕΛ. Με τη στήριξη του ΑΚΕΛ, με τη στήριξη πολλών πολιτών, αλλά το συμβόλαιο που έχει ο Σταύρος Μαλάς με την κοινωνία είναι το πρόγραμμά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στεφάνου, για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο μέχρι τις εκλογές. Νομίζω το κουράγιο το χρειάζονται οι πολίτες που μας ακούνε κάθε μέρα. Έχουν κουραστεί, λέτε. Σας έχουν βαρεθεί. Κοιτάξτε, οφείλουμε να σεβόμαστε τους πολίτες, να τους μιλούμε με ειλικρίνεια και να τους βλέπουμε τα μάτια όταν τους μιλούμε. Εμείς μιλούμε με ειλικρίνεια, δεν λέμε πολλά λόγια ως επιτελείο Μαλά.
Θα συνεχίσουμε έτσι, θα αποφύγουμε και αποφεύγουμε τις μεγάλες υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια, γιατί σεβόμαστε τους πολίτες και θέλουμε την επόμενη μέρα των εκλογών, αν και εφόσον τιμήσουν το Σταύρο Μαλά με την ψήφο τους, να υλοποιήσουμε αυτά που λέμε και όχι να αρχίσουμε να λέμε «Μα αυτό δεν το γνωρίζαμε, αυτό δεν το κάναμε, αυτό δεν το φτιάχναμε», αλλά να υλοποιήσουμε το συμβόλαιο του Σταύρου Μαλά με τον λαό που είναι το πρόγραμμα του. Και ενδεχομένως, ξέρετε, αυτές να είναι οι πιο σημαντικές και οι πιο σοβαρές προεδρικές εκλογές, γιατί κρίνεται το μέλλον αυτού του τόπου. Γι' αυτό έχουμε πει ότι είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές που είχαμε ποτέ. Η Κύπρος είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και θα ληφθούν αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά. Εμείς τώρα θα επιστρέψουμε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Λεμεσού, τον κύριο Νικολαίδη. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον, κύριε Νικολαίδη. Έχουμε περάσει τις 3 και καλή χρονιά να έχετε. Καλό απόγευμα, αγαπητή μου Στέφανη. Καλή χρονιά και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Παρουσιάσατε χθες, έγινε η παρουσίαση των έργων ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού για το 2018. Παρουσιάσαμε τα πεπρασμένα του 2017 και τον προγραμματισμό μας για το 2018. Μάλιστα. Είπαμε στον κόσμο, γιατί είχαμε υποσχεθεί από την αρχή ότι θα ενημερώναμε πάνω σε συνεχή βάση τους δημότες. Γι' αυτό και η χρονιά του 2017 πέρασε με πάρα πολλές δημόσιες διαβουλεύσεις για πάρα πολλά θέματα. Έτσι θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε μια ανασκόπηση του 2017. Τι κάναμε, τι προγραμματίσαμε. Ποια είναι αυτή η αποτίμηση για το 2017? Αν θα αποτιμούσα το 2017, θα έλεγα ότι το 2017 ήταν ένας χρόνος προετοιμασίας. Ένας χρόνος προετοιμασίας, με συγχωρείτε, για τις αλλαγές που επιδιώκουμε να κάνουμε στην λειτουργία της δημοτικής μηχανής. Το πρώτο πράγμα είναι να φτιάξουμε την ομάδα μας, να τη στήσουμε σωστά. Το οργανόγραμμα μας, την υλικοτεχνική υποδομή, την μηχανογράφηση, τον εσωτερικό έλεγχο, τις διαδικασίες, όλα αυτά, για να μπορεί ο Δήμος, η δημοτική μηχανή να δουλεύει πιο αποδοτικά, να εξυπηρετεί τον Δημότη καλύτερα, αλλά και να μπορεί να ανταποκρίνεται και στις μεγάλες απαιτήσεις μιας πόλης, η οποία κινείται με ρυθμούς αναψυξιακούς πάρα πολύ ψηλούς. Και θέλει ένα Δήμο, ο οποίος να είναι εξυγχρονισμένος και ικανός να ανταποκριθεί, σε αυτούς τους ρυθμούς. Το δεύτερο είναι να προγραμματίσουμε τις μεγάλες, αν θέλετε, αλλαγές ό,τι αφορά τον τρόπο προσέγγισης για τα αναπτυξιακά έργα. Μια προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με μια ανάπτυξη η οποία είναι υψηλών ρυθμών, αλλά ταυτόχρονα πιο ισορροπημένη, μια ανάπτυξη η οποία θα απλωθεί σε όλη την Λεμεσό και πέραν του παραλιακού μετόπου, θα αγγίξει και την τελευταία συνοικία με έργα υποδομής, τα οποία θα βοηθήσουν να αναβαθμιστεί η ζωή των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές. Ήδη έχουμε προσφοροδοτήσει μια σειρά από αυτά τα έργα και στόχος μας είναι στην τετραετία, αν θέλετε, που υπολείπεται, να κάνουμε ένα ή δύο έργα σε κάθε συνοικία, ώστε να δοθεί και αυτό το στίγμα της ανάπτυξης και της συνοικίας. Ταυτόχρονα, είχαμε αναφερθεί σε δύο-τρία μεγάλα έργα, εμβληματικά, αν θέλετε, έργα που προγραμματίζουμε για το 2018, όπως για παράδειγμα την ανάπλαση της πλατείας Ηρών μέσα από ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Ήδη είμαστε στα πρόθυρα της εκκίνησης της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, όπως είναι η αξιοποίηση της δημοτικής χτιμοσύνης στην περιοχή του Εναερίου, όπου εκεί ο Δήμος θέλει να μέσω ενός στρατηγικού επενδυτή με τη διαδικασία του BOT να φτιάξει ένα έργο το οποίο και αναβαθμισμένες υποδομές στις δημότητες θα δώσει από πλευράς μιας δημόσιας πλατείας για εκδηλώσεις, από πλευράς ενός μεγάλου χώρου για στάθμευση, αλλά και ταυτόχρονα με μια εμπορική ανάπτυξη από την οποία να έχει εισοδήματα ο Δήμος. Επίσης, ένα τρίτο σημαντικό, αν θέλετε, έργο είναι η επανάκτηση της διαχείρισης του ΓΑΣΙΟ, του φοιτηδίου ΓΑΣΙΟ, αθλητικού κέντρου. Ένα έργο το οποίο έχει περιπέτσει σε μαρασμό μέχρι σήμερα, τα τελευταία χρόνια. Η διαχείριση του επανήλθε στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, αρχικά ήταν στο Δήμο Λεμεσού. Θα τον επαναχτίσουμε μετά από συμφωνία με τον ΚΟΑ για να τον κάνουμε εκείνο τον χώρο, ένα χώρο κοινωνικής άθλησης, ένα χώρο που να αναδεικνύει την ιστορία της Λεμεσού με την δημιουργία ενός αθλητικού μουσείου που θα ξαναζωντανέψει όπως το θέλουν όλοι οι Λεμεσιανοί για αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο. Επίσης, μια σειρά από δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό, αφορούν την κοινωνική πολιτική του Δήμου, αφορούν τις μεγάλες γιορτές. Θεωρώ ότι το 2018 θα είναι μια χρονιά εντατικής δουλειάς
Η μεγαλύτερη πρόκληση, κύριε Δήμαρχε, που θα έχετε να αντιμετωπίσετε το 2018. Αγαπητή μου Στέφανη, θα έλεγα εγώ, είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την δυναμική, αν θέλετε, την προοπτική που υπάρχει στην πόλη αυτή. Στην πόλη βρίσκεται πρώτον πυλών, βρίσκεται επί θύρες ενός μιας πορείας αναψυξιακής με 3-4 κέρια σημασίας θέματα, όπως είναι το τοπικό σχέδιο της περιοχής μεταξύ Μαρίνας Παλιού Λιμανιού, όπως είναι η νέα λειτουργία του νέου λιμανιού υπό το νέο καθεστώς, όπως είναι η εγκατάσταση, αυτή το προγραμματισμός για το καζίνο ριζόρτ, που θα δώσει έτσι μια νέα πνοή με παράπλευρες ενέργειες, όπως είναι για παράδειγμα η προσπάθεια να γίνει μια επιτέλους ανάπλαση του Ladies Mile, ούτως ώστε μαζί με τον Βιότοπο να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό έτσι, και αξιοσημείωτο θέμα και κίνητρο για επίσκεψη από ξένους επισκέπτες. Θεωρούμε ότι η πόλη, η κατάσταση που επικρατεί τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο ενδιαφέρον που φαίνεται να υπάρχει για ξένους επενδυτές, βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων, αν θέλετε, προκλήσεων, έντονων ευκαιριών, και το μεγαλύτερο στίχημα για τον Δήμο, για την τοπική αρχή, είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί, να συντονίσει, να ρυθμίσει, να δώσει κατεύθυνση, θέσει ένα πλαίσιο αναπτυξιακό για όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι πάρα πολλά τα έργα που έχουν προγραμματιστεί, κύριε Νικολαίδη. Ελπίζουμε μόνο να μην γίνει λεμεσός ένα έτσι τεράστιο, ατέλειωτο εργοτάξιο. Κοιτάξτε, ασφαλώς το να γίνει ένα εργοτάξιο λεμεσός είναι ένα ζήτημα. Θα προσπαθήσουμε με όλα αυτά τα έργα τα οποία θα δρομολογηθούν, να άφησα πίσω την δημοτική αγορά, η οποία επίσης είναι κάτι που ελπίζω σύντομα να καταλήξουμε με ένα στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος θα δώσει μια νέα πνοή και σε αυτό το εμβληματικό σημείο της πόλης και να βοηθήσει το κέντρο της πόλης να επαναρχίσει μια διαδικασία επαναζωογόνησης του. Άρα, ναι, μακάρι λεμεσός να γίνει ένα τεράστιο εργοτάξιο, με μια προοπτική όμως αυτό το εργοτάξιο, και είναι εδώ που να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Τελικός αποδέκτης της οποιασδήποτε ανάπτυξης πρέπει να είναι ο πολίτης. Δηλαδή πρέπει η ανάπτυξη να είναι μια ανάπτυξη που να έχει κοινωνικό στίγμα και κοινωνικό περιεχόμενο, και αυτό είναι το στίγμα για μας, αγαπητή μου Στέφανη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη, για αυτή την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και σήμερα το Capital και το Top Story για την ενημέρωσή σας. Στις 5 η ώρα μην χάσετε την εκπομπή «Η αλήθεια καίει» με τον Δημήτρη Σούγλη. Καλεσμένοι του σήμερα ο Νησίφορος Ιορδάνος εκ μέρους του εκλογικού επιτελείου Νίκου Αναστασιάδη, ο Χρήστος Ρότσας εκ μέρους του εκλογικού επιτελείου Νικόλα Παπαδόπουλου και ο Παναγιώτης Σαββίδης εκ μέρους του εκλογικού επιτελείου Γιώργου Λιλίκα. Συζητούν εφόλης της ύλης εν ώψη προεδρικών εκλογών. Εμείς ανανεώνουμε με το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους και να οδηγείτε πάντα με προσοχή στους δρόμους.